Δείτε σήμερα ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της φοιτήτριας από τα Γιανιτσά που έπεσε από τον ένατο όροφο της Εστίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Ισαγγελέας άσκησε διώξει σε δύο ακόμη υπόπτους. Νέο συμπληρωματικό υπόμνημα από τη μητέρα στην Ισαγγελία Θεσσαλονίκης. Τι απαντά στην εκπομπή μα η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας. Στο πλατό δικηγόρος της Αντώνης Ξυλουργίδης. Αποκλειστικό, γιατί κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη οι φράσει που υπόθηκαν, η έντονη αντίδραση του πατέρα στο σημείο που βρέθηκε η σωρό του παιδιού του στο τρισάγιο τη οικογένεια. Αποκλειστικό, αποκαλύψει για το DNA στην υπόθεση το παλούδι που έλυσε το μυστήριο. Τι δείχνουν τα ευρήματα στη θάλασσα. Πόσο νεαρό Ρωμά τραγουδούσε έξω από το ειδικό σχολείο, σε ποια σημεία βρέθηκε DNA. Μαζί μα ο ιατροδικαστής Γρηγόρη Λέων. Σε μια παρέμβαση που ζήτησα να έχετε στην εκπομπή, καθώ υπήρχαν πολλά ορφανά DNA. Σήμερα ο Γιώργο Καραϊβάς θα αποκαλύψει ποια DNA υπάρχουν στα ευρήματα τη θάλασσα με αποκαλύψει και θέλω να μα δώσετε και κάποια άλλα στοιχεία. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου, στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μα, έφερε στο φω ένα ντοκουμέντο για την Ελένη Τοπαλούδη που αφορά στο ότι ο συγκεκριμένος Ρωμά πήγαινε έξω από το ειδικό σχολείο και τον έχουν να τραγουδά παρακαλώ να επιδίδεται έτσι σε μουσικές ακροάσεις θα τον δείτε, θα σας τα αποκαλύψουμε όλα αυτά σε λίγο και η Γιώτα έχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μέσα από το σπίτι και τα αποτυπώματα DNA και αίματος πάνω στα βασικά σημεία του σπιτιού, Γιώτα μου. Σε όλα τα σημεία του σπιτιού, Ζήνα, και θα έχει φαντάζομαι μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα κάνουμε και με τον κύριο Λέων. Γιατί βρέθηκαν κοιλίδε αίματο, θα δούμε αν όλε είναι τη Ελένης το παλούδι. Σε όλα τα σημεία σχεδόν ε, του σπιτιού, μου εξηγούσε για όταν πήγε στη σύσκεψη ότι σε ένα σημείο, και εκεί σου ζήτησα να έρθει και σε μια προσυνεννόηση με τον κύριο Λέων και να του δείξουμε ακριβώ το σημείο. Γιατί για ευνόητου λόγου στην τηλεόραση κάποια χάρια τα κρύβουμε. Ε, βρέθηκαν συγκεκριμένες κοιλίδες αίματος σε σημείο που φαίνεται λίγο πως δεν ταιριάζει με τα προηγούμενα DNA. Δηλαδή κάπως σε ένα λόκο το σημείο να πούμε. Ναι Ζήνα, είναι ένα δεύτερο δωμάτιο όπου εκεί υπάρχει ένα χτιστό κρεβάτι στον τοίχο με σκαλοπατάκια που ανεβαίνουν πάνω. Ε, και εκεί βρέθηκαν πολλέ κοιλίδε αίματο. Θα τι δούμε στη συνέχεια και στον τείχο και στο σεβατεπί και, και στο ταβάνι. Ε, καλύπτουμε όλα τα ίχνη, για να μην έτσι, τα δείχνουμε. Απλώ ε, να αποκαλύψουμε όλα τα στοιχεία, κύριε Λέων. Τώρα, ε, η ρούλα κουσκουρή ήταν στην υπόθεση για κουμάκι στο δικαστήριο την Παρασκευή. Και μετά ε, η κάμερά μας ακολούθησε την οικογένεια στο Τρισάγιο αποκλειστικά. Ε, και νομίζω, Ρούλα μου, ότι ε, είδε σκηνέ που άλλε θα δείξουμε και άλλε όχι, που αφορούν σε αυτή την οικογένεια και νομίζω πως όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε αυτού του γονεί και αυτή την οικογένεια. Ακριβώ. Ε, Ζήνα, αφού καθίσαμε το μεσημέρι και φάγαμε παρέα, και ο πατέρα του Βαγγέλη μου εξηγούσε τι σημαίνει αυτό το πάντα σκυφτό που βγαίνει από την αίθουσα του δικαστηρίου ή πάντα σκιφτό όταν έρχεται για την αίθουσα του δικαστηρίου, μου τα είπε όλα και. Μπορώ να τα μεταφέρω. Έχω την αδειά του να μεταφέρω κάποια πράγματα. Στη συνέχεια βρέθηκαν και στο σημείο εκεί που βρέθηκε η σωρό του Βαγγέλη, τους, του δικού του παιδιού. Έκαναν το τρισάγιο και υπήρξαν κάποιε ιδιαίτερε στιγμέ που ήταν πολύ συγκλονιστικέ και για μα που παρευρεθήκαμε εκεί. Θα, θα τι δούμε αναλυτικά. Θα σε λίγο, γιατί όπως... μετά από αυτό που θα δούμε, υπάρχει mm. και ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Γιατί στο εδόλιο του κατηγορουμένου μπαίνει Έχει. ο πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο κύριο Ανδρέα. Όλα αυτά θα μα τα εξηγήσει σε πολύ λίγο. Πάμε όμω να μπούμε, γιατί άφησα στο τέλο να υποδεχτώ τον κύριο Ξυλουργίδη. Κύριε Ξυλουργίδη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα κοντά μα. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί, α, υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ σε σχέση με την Γαλλίνη. Η μητέρα τη Σταυρούλα είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ζητήσαμε κάποια στιγμή και την παρέμβαση του κυρίου Λέων, ενώ ήταν εδώ η μανούλα τη, για το εξή είδαμε μια μάνα που πήγε στην εισαγγελία και ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή της μόνη της ερχόμενη εδώ στον καναπέ ζήτησε συγγνώμη για αυτή της την αντίδραση το έκανε και σε ζωντανή σύνδεση μαζί σας αλλά και εδώ από εκεί και πέρα όμως είναι μια μάνα που έχει τα δίκια της με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ από την άλλη πλευρά όμως έχουμε σήμερα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως και που το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μάθαμε για νέες διώξεις ο λόγο θα είναι σε εσά. Απλώ να πω ότι η Γιώτα αυτή τη στιγμή έχει και την αντίδραση τη Μανούλα ε, σε σχέση με όλα αυτά που και τι διώξει, αλλά και όσα ακούστηκαν σε μια μαρτυρία που είχε η Γιώτα την Παρασκευή από ένα παιδί που είχε δει τι φωτογραφίε και έχει στοιχεία τι φέρετε να κατέθεσαν κάποιοι που φαίνονται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Γιώτα μου, να μου δώσει λίγο Βεβαίως. το ρεπορτάζ για αρχή και αμέσω μετά να μα δώσει τα νέα στοιχεία ο κύριο Ξυλουργίδη. Ε, πριν τα κάνουμε όλα αυτά, να σα πω το ερώτημα τη ημέρα, για να μην διακόψω καθόλου μετά. my.star.gr, κάθετο vote, για να είμαστε καλά με τον εαυτό μα. Ε, χρειάζεται αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία, απαλλαγή από τοξικού ανθρώπου. Για πάμε έναν-έναν με τη σειρά εδώ. Δώστε πάρτε ένα μικρόφωνο, ποιο έχει. Θεωρώ αυτογνωσία. Η κοπέλα διπλά. Κι εγώ αυτογνωσία. Απαλλαγή από τοξικούς ανθρώπους. Και το κορίτσι μου το τελευταίο. Αυτογνωσία. Αυτογνωσία. Ε, μετά θα σας ρωτήσω από εδώ. Λοιπόν, ε, μέχρι στιγμής πιο ισχυρό ποσοστό η αυτογνωσία και απαλλαγή από τοξικούς ανθρώπους. Θα σας πω κι εγώ μετά όπως θα ρωτήσω και τους καλεσμένους μας. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Ε, Γιώτα, μου δώσ' μου τα βασικά ναι, στοιχεία ναι. πριν δούμε το ρεπορτάζ και μετά την εξέλιξη. Βεβαίω, πριν... καταρχά, να πούμε, Ζήνα, όπω είπε και εσύ πριν από λίγο, ότι ο εισαγγελέα Γιαννιτσών άσκησε δίωξη σε δύο ακόμη υπόπτου για παραβίωση προσωπικών δεδομένων. Και εδώ είναι η πιο σημαντική εξέλιξη μέχρι αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ. Ε, θα δείξουμε αποκλειστικά την πρώτη αντίδραση, την απάντηση τη μητέρα μετά το ξέσπασμά τη που ανέβηκε στην ταράτσα, την πρώτη αντίδραση τη μητέρα και την απάντησή τη για τι νέε διώξει που ασκήθηκαν. Από εκεί και πέρα όμω έχουμε κάνει μία βαθύτατη έρευνα. Θα δείξουμε στον κόσμο τι έχουν καταθέσει μέχρι τώρα όλα τα άτομα που εμπλέκονται. Δηλαδή, τι έχει καταθέσει η κοπέλα του Ενάτου, η κότροφο του Ενάτου, η συγκάτοικο τη Γαλίνη, τι έχει καταθέσει ο σύντροφος που ήταν μαζί της πριν πάει στην αιστεία, αλλά και η φίλη της με την οποία πέρασε όλη τη μέρα μαζί. Έχουμε δηλαδή όλα αυτά τα άτομα, τι καταθέσει όλων αυτών των ατόμων, τι, κατά την παράσταση εξέταση των ναι, οποίων. Άνθρωποι... Τι φέρετε, ναι. Αλλά μου έλεγε και κάτι που ε, ε, εμένα προσωπικά. Ε, με έβαλε σε πολλές σκέψεις. Είχε αλλογραφία, εκβιασμού. Ναι. Ε, θα δείξουμε για πρώτη φορά, Ζήνα, του εκβιασμού που δεχόταν η Γαλλίνη. Είναι κάποια στοιχεία που, σύμφωνα με δικέ μα πληροφορίε, υπάρχουν μέσα στη σχηματιστή αδικογραφία. δικογραφία. Εκβιασμού που δεχόταν η Γαλλίνη λίγο πριν ε, πάρει την απόφαση να πέσει από τον έναν τόροφο, λίγο πριν τη σπρώξει κάποιο. Εκβιασμούς που δεχόταν όλο το καλοκαίρι του 2016, τον Ιούλιο, και συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο μέσα από τα social media. Πάντω, θα υπάρξουν πολλέ αποκαλύψει σήμερα σε σχέση με αυτά που θα συζητήσουμε, όπω και τι προηγούμενε μέρε και θέλω να το πω, αυτή τη στιγμή δημόσια πριν δούμε το βίντεο, ο κύριο Ξυλουργίδη προσπαθεί αυτή την υπόθεση εδώ και πάρα πολύ καιρό να φέρει στο φω ξανά και ξανά και να φέρει και νέε αποκαλύψει. Έχω πει ότι πολλέ φορέ έχει κάνει και τον ιδιωτικό ερευνητή, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ για να έχουμε αυτά τα στοιχεία σήμερα και πολλά από αυτά που δεν έχουν δει ακόμη το φω τη δημοσιότητα, προκειμένου να προχωρήσει σε βάθο αυτή η υπόθεση και να ανοίξει ξανά ο φάκελο και να έχουμε αυτή τη στιγμή τι νέε διώξει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια μανούλα και το Φίλο απέναντί τη αυτό, στην κυρία Σταυρουλά, η οποία αγωνίζεται, μην έχοντα αυτή τη στιγμή πόρου γιατί αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να δυσκολεύεται η καθημερινότητά τη, καθώ όλο το κέντρο βάρου είναι στην εξιχνίαση αυτή τη υπόθεση. Το λέω αυτό γιατί θέλω να είμαστε δίκαιοι με του ανθρώπου που τρέχουν. Έχω να σα πω και άλλα στην πορεία και άλλα στοιχεία. Απλώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε το βίντεο που ετοίμασε η γιώτα μα και μετά θέλω μια πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Ξηλουργίδη. Παρακαλώ. Thank <laughs> you. Ραχδέ είναι οι εξελίξει στην υπόθεση της Γαλήνης, Λίνας, όπως τη 22χρονη φοιτήτρια Γαλήνη, η Λίνα, όπω τη φώναζαν οι αγαπημένοι φίλοι τη. Μετά το ξέσπασμα τη μητέρα τη που ανέβηκε στην ταράτσα τη εισαγγελία Γιαννιτσών, απειλώντα να πέσει επειδή δεν προχωρούσε η έρευνα στην υπόθεση θανάτου τη κόρη τη, ο εισαγγελέα Γιαννιτσών άσκησε δίωξη σε δύο ακόμη υπόπτου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η Γαλήνη καταγόταν από τα Γιάννητσά, που στα Τεφά στη Θεσσαλονίκη και διέμενε στη φοιτητική αιστεία. Όλα συνέβησαν στι 28 Νοεμβρίου του 2016. Η 22χρονη τελείωσε τη δουλειά τη γύρω στι 8 το βράδυ. Συνάντησε το φίλο τη, με τον οποίο ήταν πολύ καλά και επέστρεψε στην αιστεία. Αμέσω πήγε στο δωμάτιό τη. Εκεί κάθισε 5 λεπτά και στη συνέχεια ανέβηκε στον ένα όροφο τη αιστεία σε δύο άλλε φίλε τη. Όπω κατέθεσαν οι δύο κοπέλε, η Γαλήνη είπε ότι θα έβγαινε στο μπαλκόνι για να κάνει ένα τσιγάρο. Τότε συνέβη το μοιραίο και η 22χρονη βρέθηκε στο πεζοδρόμιο από τον ένα το όροφο. Η υπόθεση αρχικά θεωρήθηκε αυτοκτονία. Η μητέρα τη Γαλήνης όμω, που γνώριζε την κόρη τη, γέμισε ερωτήματα και άρχισε να ψάχνει. Μετά από έρευνε, έμαθε ότι η Γαλήνη είχε πραγματοποιήσει μία ημίγυμνη φωτογράφηση. Κάποιος γνωστός της την έπεισε ότι οι φωτογραφίες που έβγαλαν θα ήταν μόνο για προσωπική της χρήση. Ωστόσο, πολύ γρήγορα οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν σε όλα τα social media. Επιπλέον, η μητέρα της από την πρώτη στιγμή ισχυριζόταν ότι κάποιος εκβίαζε τη γαλήνη με ένα ροζ βίντεο το οποίο είχε τραβηχτεί εν αγνία της στην εκπομπή μα μίλησε αποκλειστικά ένα νεαρό που βρέθηκε τυχαία μπροστά σε μια παρέα ανήλικων αγοριών που αντάλλαζαν γυμνέ φωτογραφίε κοριτσιών, ανάμεσα στι οποίε αναγνώρισε και τη φωτογραφία τη Γαλήνη. Την εκβιάζαμε τι φωτογραφίε, τη διακινούσαν φωτογραφίε κάποια άτομα, τη φτάσαμε σε πτώση να επιδείξει ή να αντιρρήξει κάποιο. Γιατί το λε με τόση βεβαιότητα, τι γνωρίζει. Γνωρίζω ότι ήμουν μπροστά σε μία παρέα στις πιτσιρικάδες το καλοκαίρι πριν το θάνατό του και είδα τις φωτογραφίες της ότι τις παίρνανε και τις διαδίδανε, πούμε. Πριν από λίγο καιρό, η μητέρα της Γαλήνης κατέθεσε νέο συμπληρωματικό υπόμνημα στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο ζητά κατά κατάτη παράσταση εξέταση πέντε κοριτσιών... και επιπρόσθετα ζητά τη διενέργεια αυτοψίας αναπαράστασης... όσων έλαβαν χώρα στον ενάτο όροφο της αιστείας. Πάμε τώρα κύριε Ξυλουργίδη, πριν δούμε όλα τα υπόλοιπα... Α, στα νέα δεδομένα αυτής της υπόθεσης. Πού είναι? Καταρχάς να πω ότι τις προηγούμενες μέρες περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Ε, εγώ προσωπικά δεν έχω ξανασυναντήσει μια μάνα... Με όλα αυτά που τη έχουν συμβεί, να απειλεί να πέσει από την ταράτσα μια εισαγγελία, ήταν πρωτόγνωρε στιγμέ για μένα. Ευτυχώ, τα χειρότερα αποφεύχθησαν. Ε, αυτό δείχνει και το αποτέλεσμα όταν κάποιο άνθρωπο χάνει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να χάνουμε την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και η σημερινή εξέλιξη είναι τρανή απόδειξη αυτού. Ασκούνται άλλε δύο διώξει για παραβίαση του νόμου προσωπικών δεδομένων, γιατί κάποιοι επιτίδη θέλησαν ε, κρυπτόμενοι πίσω από ηλεκτρονικού υπολογιστέ να εκβιάσουν τη ψυχή και το σώμα αυτή τη κοπέλα. Το είχαμε πει 1,5 χρόνο πριν, αλλά κάποιοι τότε έλεγαν υποθέσει. Αν έχετε στοιχεία, να πάτε στου εισαγγελεί. Εμεί πήγαμε στου εισαγγελεί και στον εισαγγελέα Γιάννη Τσόν, ο οποίο οφείλω να πω ότι έδειξε αντανακλαστικά. Ε, έριξε φω στην υπόθεση και μέχρι τώρα έχουμε τρει κατηγορούμενου. Τρεις Τρει κατηγορούμενου. Οι νέοι κατηγορούμενοι είναι από την ομάδα, από του φίλου. Εδώ φαίνεται, κυρία Κουτσελίνη, και πρέπει να το πω αυτό δημόσια, ότι έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα που δρά με συγκεκριμένο σκοπό. Όλοι αυτοί προμηθεύτηκαν από την ίδια πηγή το προσωπικό υλικό. Δεν δρούσε μεμονωμένα ο κάθε ένα όπω θέλησαν κάποιοι να πούν ή προσπάθησαν να ψελίσουν στην αρχή ότι έλα μωρέ ανήλικα παιδιά ήτανε, έκαναν μια πλάκα. Δεν ήταν έτσι. Ήταν συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έδρασαν κάτω από ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Και αυτό σιγά σιγά ξεδιπλώνεται γιατί υπάρχει και συγκεκριμένη χοροθεσία. υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Και όταν είχα πει σε ανίποπτο χρόνο ότι κάποιοι υποκρίνονται, μια ολόκληρη κοινωνία συγκαλύπτει και αυτές οι εξαιρέσεις Πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, είχαν παρεξηγηθεί. Να που τώρα επιβεβαιώνονται οι φόβοι τη οικογένεια τη Γαλλίνη ότι πρόκειται για μια οργανωμένη ομάδα που δρούσε ανεξέλεγκτα. Κυρία Δηλαδή, εκβίαζαν. Έχει... Να έχει... το καταλάβω, Γιώργο, ναι. μόνο αυτό να καταλάβω. Αυτά τα δύο παιδιά ήταν στην ομάδα, του ήξερε η Γαλλίνη που εκβίαζαν. Μέχρι στιγμή γνωρίζουμε ότι έχουν ασκηθεί διώξει. Γνωρίζουμε ότι έχουν στα χέρια του το προσωπικό υλικό τη Όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα νέα δύο παιδιά. Ναι, ναι. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, επιτρέψτε μου να πω ότι ε, δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε. Όχι, απλώ για να καταλάβω. Στιγμή. Αν δηλαδή α, αυτά τα παιδιά είναι δύο παιδιά που ε, του ασκήθηκε δύο... Είναι δύο ενήλικε, κυρία Κουτσελίν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. γιατί το Αποδίδουμε, αποδίδουμε σε αυτά παιδιά. τα παιδιά εγκλήματα πλέον. Δηλαδή, παιδιά για το Γιακουμάκι, παιδιά για την Τοπαλούδη. Όλοι παιδιά Θεού είμαστε, ε. αλλά ποτέ ε. δεν οδηγήσαμε σε θάνατο άλλα παιδιά. Άρα, αυτοί οι δύο ενήλικες λοιπόν έχουν στα χέρια τους ή είχαν στα χέρια τους υλικό της γαλήνης. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Και ο γεωγραφικό προσδιορισμό που είπατε ότι είναι συγκεκριμένου γεωγραφικού προσδιορισμού. Μιλάμε... Εννοείται γύρω από την αιστεία, γύρω από το σπίτι τη, γύρω από το σχολείο. Μιλάμε για την περιοχή των Γιαννιτσών. Εδώ εξελίσσονται Γιάνιτσα, δύο, λοιπόν. δύο παράλληλε έρευνε. Uh -huh. Η μία έρευνα αφορά την περιοχή των Γιανιτσών για όλου αυτού του επιτίδιου, όλα αυτά τα παιδιά που άθελά του, ήθελημένα θελημένα εμάς, εκβίαζαν με τρόπο πιεστικό τη γαλήνη. Και μία έρευνα που εξελίσσεται εδώ και 1,5 χρόνο από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τι οποίε βρήκε τραγικό θάνατο. Άνω ναι. Πριν πάμε στο τι φέρετε να κατέθεσαν, θέλω Γιώργο μου να μι ε, θέσεις το ερώτημά σου για να ε, δούμε μετά τους δύο εκβιασμού που φαίνεται ε, να έχει υποστεί ε, η Γαλήνη με τα ντοκουμέντα που έχεις Γιώτα μου, αλλά θέσω το ερώτημά σου. Ναι, το ερώτημα είναι το εξή. Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι με τη μεθοδολογία, με τον τρόπο που προσέγγισαν και επιχείρησαν να εκβιάσουν τη Γαλήνη, προσέγγισαν και κάποιο άλλο κορίτσι, κάποια άλλα κορίτσια στην ευρύτερη περιοχή ή στα δύο σημεία που εσείς προσέγγισαν διερευνάτε. Προσέγγισαν ή εκβίασαν. Και τα δύο. Λέμε για τον τρόπο προσέγγιση και τα ε, τα εκβιαζόμαστε. Είναι, αν μου επιτρέπετε, πολύ εύστοχο το ερώτημά σα, αλλά θα σα απαντήσω με τη δέουσα προσοχή. Που λέει τι, ότι για να διαπιστωθεί αυτό, θα πρέπει να, να, επεκταθεί η, η έρευνα, να γίνει άρση απορρίτου και επιπλέον να δοθούν και τα στοιχεία του. Να δοθούν και τα στοιχεία του στη δημοσιότητα, για να μην έχουν αυτή την ιδιότυπη ασυλία που λέμε ότι δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματά του, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το ποιοι είναι και τι έκαναν. Όταν συσχετίζονται αυτέ οι δύο δικογραφίε, ξέρετε εξίσου καλά με εμένα ότι υπάρχει ε, ένδειξη ότι δρούσαν από κοινού και ότι μιλάμε για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Επειδή εμπειρικά το λέω και δεδομένου ότι έχει συσχετιστεί κατά κάποιο τρόπο με την υπόθεση του Παλούδη σε ό,τι αφορά το. και επειδή το βλέπουμε και στην, στην, στην υπόθεση τη Ρόδου ότι δεν ήταν στόχο μονόπλευρος, δεν ήταν ένας ο στόχο, αλλά αυτό προσπαθούσαν να το διευρύνουν συν το χρόνο, γι' αυτό ήταν και το ερώτημα. Προσωπική μου άποψη, θεωρώ πως ένας άνθρωπος που λαμβάνει προσωπικό υλικό, γυμνό υλικό μια κοπέλας και στη συνέχεια το διαχειρίζεται όπως αυτός νομίζει, δεν θα ξεχωρίσει Καμία άλλη περίπτωση, καμία ανάλογη περίπτωση. Θεωρώ ότι αν το ερευνήσουν οι εισαγγελικέ αρχέ, θα βρεθούν προεκπλήξεων. Γιατί και στην αρχή λέγαμε ότι είναι ένα αθώο παιδί που απλά ανέβασε κάποιε φωτογραφίε κατά λάθο. Και τώρα εδώ αναδεικνύεται μία τριάδα, μία τριάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι δρούσαν συντονισμένα και οργανωμένα. Ο ένα Αντάλλασε υλικό με τον άλλο. Υπάρχει και μάρτυρα, κύριε Ξηλουργίδη, που μίλησε στην εκπομπή μα, ο οποίο λέει ότι βρέθηκε μπροστά... Το νέο παιδί. Το νέο παιδί δεν έχει καταθέσει, σύμφωνα με όσα μα μετέφερε στι αρχέ. Είναι όμω στη διάθεση των αρχών. Ε, ο οποίο ε, μα είπε πολύ σημαντικά στοιχεία, μα έδωσε. Ελλά όταν μα ε, μεταφέρει την εικόνα μια παρέα αγοριών, να ανταλλάσσουν φωτογραφίε, γυμνέ φωτογραφίε κοριτσιών, μεταξύ των οποίων είναι και οι, οι φωτογραφίε τη Γαλήνη. Το παιδί αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να κληθεί από τι αρχέ γιατί μπορεί είναι να νέο, πέ... ναι, την υπόθεση. Είναι ενήλικα. Ναι, είναι ενήλικα. Είναι αυτό το όριο, το μεταβατικό της, με τε... τη μετεφυλική πουρούσα... ηλικία. Σε αυτό λέμε. το σημείο με προκαλείτε να πω το εξή. Εδώ δεν έχουν καταθέσει άνθρωποι, φίλοι που δούλευε μαζί με τη Γαλήνη και είπε το εξή. Ότι ενώπιον μου μιλούσε στο τηλέφωνο και καταλάβαινε ότι εκβιαζόταν, φοβόταν, έκλεγε, άλλαζε η όψη τη στη Θεσσαλονίκη. Εμεί τα δώσαμε στο συμπληρωματικό υπόμνημα που κάναμε και στο αρχικό υπόμνημα που υποβάλαμε προ την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη. Και τι είπαμε, το εξή απλό. Δεν μπορεί μία φίλη, μία κοπέλα που δούλευε με τη Γαλλήνη, που τη ζούσε κάθε μέρα, να μιλά για εκβιασμό με ονοματεπώνυμο, όχι. Από αυτού του μάρτυρε που κρύβονται και όταν κληθούν να καταθέσουν, δεν καταθέτουν. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η κοπέλα να περιγράφει μια τέτοια δραματική κατάσταση. Η συγκάτη τη να λέει ότι την ίδια θα μέρα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά και θα τα δούμε. Να λέει. Και, και εδώ κλείνω. Να λέει ότι δεν ήταν σε κάποια ψυχολογική μετάπτωση και ξαφνικά να, με... να μετατρέπεται η γαλήνη σε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έχει ε, μέλλον, δεν έχει ματιά στο μέλλον και θέλει να πέσει από τον ένατο όρφο και όχι από τον έβδομο που έμενε. Όλα αυτά. Τα συνυποβάλαμε στο υπόμνημα και ζητήσαμε από την κυρία Εισαγγελέα, που διερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση, το απλό. Κατά αντιπαράσταση εξέταση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πιέστηκαν ποτέ να πούν την αλήθεια από τι αρχέ ασφαλεία. Πολύ εύκολα και βολικά πήραν το φάκελο και είπαν: Είναι αυτοκτονία, γιατί έτσι μα είπαν οι δύο κοπέλε του Ενάτου. Και ποιε είναι οι δύο κοπέλε που ξέρουν καλύτερα από την οικογένεια τη κοπέλα που βρέθηκε νεκρή, πώ ήταν η ψυχολογική τη κατάσταση. Δεν πήραν δείγμα DNA. Δεν περιφρουρήθηκε σωστά ο χώρο, δεν αποκλείστηκε σωστά ο χώρο. Αποκλείστηκε ο ένατο και δεν αποκλείστηκε ο έβδομο που έμεινε. Και υπήρχαν τα προσωπικά τη αντικείμενα. Πολλά εκ των οποίων λείπουν. Η πράσινη ατζέντα. Το που τη δόθηκε πολύ μετά και το προσωπικό τη ημερολόγιο που δεν βρέθηκε ποτέ. Τα επίμαχα δηλαδή. Γιατί κρατούσε ημερολόγιο και στη δουλειά τη και στο σπίτι τη. Από της. παιδί μα είχε πει η μαρτυρία. Ακριβώ. Πάντα κρατούσε ημερολόγια, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα αυτά δεν είναι αιτία για να κληθούν για κατά την παράσταση εξέταση συγκεκριμένοι μάρτυρε που σήμερα κρύβονται και μιλούν ε, για τη δική τους αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια και γιατί οι εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης επιτέλους δεν κάνουν δεκτό το αίτημά μας. Εγώ το ρωτώ και δημόσια αυτό. Κάνει κόπο ή μήπω δεν υπάρχουν ενδείξει. Και ποιε πρέπει να είναι αυτέ οι ενδείξει. Ναι, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή ένα αποτέλεσμα αυτών των ενδείξεων, που είναι δύο, άλλοι δύο ενήλικες. Απ' την εισαγγελία πρωτοδικών πρα... Γκαλιτσών, κυρία Κουτσελίνη. Βεβαίω. Είναι παράλληλη έρευνα τη εισαγγελία Θεσσαλονίκη. Αλλά κάτι έγινε τουλάχιστον από ένα κομμάτι. Το οποίο είναι σημαντικό. Να δούμε λοιπόν αυτό που μας έχει ετοιμάσει η Γιώτα που αφορά α, σε εκβιασμούς που φέρεται να δεχόταν σε διαφορετικές ημερομηνίε. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε πολλέ αποκαλύψεις. Κάποια μόνο, έτσι. κάποια στοιχεία. Ε, Γιατί όπω είπες και εσύ πριν, το κινητό δόθηκε πολύ πιο μετά. <laughs> Άρα έμεινε στα χέρια κάποιων ανθρώπων για ένα χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε και το αναφέρει στο υπόμνημά του και ο κύριο Ξηλουργίδη αν ε, είναι αυτό το ακριβές περιεχόμενο του κινητού της Γαλήνης ή αν κάποια μηνύματα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα σβήστηκαν. Πάμε να το δούμε λοιπόν, παρακαλώ. 25 Ιουλίου του 2016, Άγνωστος τη απευθύνει στο Facebook εκβιασμό πω αν δεν του στείλει νέα γυμνή φωτογραφία τη από επίμαχο σημείο του σώματό τη, θα δημοσιεύσει τη γυμνή φωτογραφία τη στο Facebook. 21 Οκτωβρίου του 2016. Χρήστης του Facebook απειλεί τη ζωή της. Μη σε πετύχω έξω, μη σου... Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε πολλές αποκαλύψεις με βάση αυτό το περιεχόμενο αμέσως μετά. Αλλά έχουμε και τέσσερις έτσι πολύ σημαντικές αν θέλετε συνομιλίες, θα τις, δεν θα τις πω γιατί θα πούμε φέρετε πως κατέθεσαν οπότε είναι αν θέλετε οι αλήθειες αυτών των ανθρώπων. Εγώ έτσι θα τα πω και αφορά σε τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα για το επιγραμματικά και να πάμε mm -hmm. έτσι σε διαφημίσεις. Ε, Ζήνα, είναι καταρχά η οικότροφο του Ενάτου. Το κορίτσι δηλαδή. Κοπέλες, ναι, ναι, που περιγράφει τα όσα έλαβαν χώρα στον ένατο του Ενάτου. Είναι η συγκάτικος, Έπεσε. Από εκεί που έπεσε, από το βαλκόνι βεβαίω. Η συγκάτοικο τη Γαλήνης την οποία συνάντησε. Και τη άφησε τα μακαρόνια με κοιμά. Ναι, πριν ανέβει στον Ένατο. Είναι ο σύντροφο τη Γαλήνη που ήταν η Γαλήνη μαζί του Ο τότε, και σχεδίαζε να φύγει στην Ολλανδία μαζί του. Ήταν ευτυχισμένη που γαλήνη, είχε η Γαλήνη. που είχε αφήσει για το κλειδί του αυτοκίνητου η μητέρα τη. Ναι, και ε, το τέταρτο άτομο είναι εδώ. Είναι η μάρτυρα κλειδί. Θα δούμε, είναι η φίλη τη Ε, η οποία μετέφερε λίγο αργότερα στη μητέρα τη τα όσα γνώριζε για τα όσα βίωνε η Γαλήνη το τελευταίο χρονικό από τους διάστημα εκβιασμούς. από του εκβιασμού από κάποιο σύντροφο που μοιραζόταν η Γαλήνη με την κοπέλα του ενάτου. Αυτά τα έχει μεταφέρει όλα η φίλη της Γαλήνης στην μητέρα της ξέρει Ό, το ξέρει όμως. Η Γαλήνη το έμαθε είχε... εκ των υστέρων. Έτσι, ναι, μπράβο. η Γαλήνη δηλαδή, το έμαθε δηλαδή, εκ των υστέρων. Δηλαδή για αυτή τη σχέση δεν ήξερε δεν όπως γνώριζε. μας είπε και η okay. μητέρα της. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. αποκλειστικό, γιατί κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Οι φράσεις που υπόθηκαν, η έντονη αντίδραση του πατέρα στο σημείο που βρέθηκε η σωρός του παιδιού του στο τρισάγιο της οικογένειας. Η Ρούλα λίγο θα μας εξηγήσει γιατί ε, κάθεται ο πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ο κύριος Ανδρέας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Να σα πω όμω στο ερώτημά σα, στο ερώτημα που σα έχουμε βάλει, τι έχετε απαντήσει. Για να είμαστε καλά με τον εαυτό μα, χρειάζεται 14% αυτοεκτίμηση, 12% αυτογνωσία, 74% απαλλαγή από τοξικού ανθρώπου, από τοξικότητα γενικότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα, δεν εννοούμε εξαρτήσει, έτσι. Τοξικού ανθρώπου. Για να το διευκρινίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα κύριε Ξυλουργίδη, σε αυτό που είδαμε πριν τι διαφημίσει. Η Γιώτα μα έφερε στο φω δύο συνομιλίε με χρήστε του Facebook. Ο ένα είναι απειλή τον Οκτώβριο, νομίζω, και η άλλη είναι πολύ νωρίτερα. Όπου φέρεται να την απειλούν ότι αν δεν κάνει αυτό, μπιπ, θα δει τι θα πάθει. Μπιπ. Είναι κάποιε συνομιλίε που έχετε βρει σε βάθο. Ποιοι άνθρωποι κρύβονται από πίσω. Η έρευνα που κάναμε, κυρία Κουτσελίνη, αφορούσε περίπου 500 σελίδες μηνυμάτων στα social media. Από αυτά τα μηνύματα, σε, σε, πολλά από αυτά μάλλον τα μηνύματα, υπάρχουν απειλές. Ε, απειλές με ευθύ τρόπο. Ότι αν δεν μου στείλει συγκεκριμένο υλικό, θα σου συμβεί αυτό, θα πάθεις αυτό. Εδώ τώρα τι θέτει... Αν δεν μου στείλει άλλη μια σου φωτογραφία, θα σε εκβιάσω με τι άλλε. Ναι, γιατί ξέρω τι συμβαίνει, ξέρω τι κάνει, ξέρω που είσαι. Μιλούσαμε, δεν μιλούσαμε. Υπάρχει μια στοιχομηθεία ολόκληρη. Η Γαλήνη προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Να πει ότι εγώ υπήρξα ε, ενδυνάμει μοντέλο. Προσπάθησα να δοκιμάσω σε αυτό το χώρο. Προσπαθεί να δικαιολογηθεί αυτό το κορίτσι στην πίεση που τη ασκείται. Για να πείσει ότι δεν είναι αυτό που, που Στον Ακριβώς, τον εκβιασμό. Εδώ τίθεται ένα δικονομικό θέμα που όμως πρέπει να ξεπεραστεί κατά την προσωπική μου άποψη διότι κάποιοι λένε ότι εφόσον έχει πεθάνει και αυτά τα μηνύματα είναι σε πολύ προγενέστερο χρόνο δεν μπορούν να ασχηθούν διώξει γιατί έχει περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος. Για μένα αυτό είναι λάθος γιατί έχουν ανακαλυφθεί εκ των υστέρων και μπορεί κάλλιστα η δικαιοσύνη να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Αυτό είναι το μόνο ζήτημα που πιστεύω ότι ε, υπάρχει ως πρόβλημα, ως προβληματική στη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατά τα άλλα, είναι ένας φτηνός εκβιασμός, ένας ομός εκβιασμός. Μα Αντίστοιχο ξεκάθαρος εκβιασμό Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτά τα παιδιά που λέμε εμείς. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτός ο ομός εκβιασμός. Και μάλιστα φέρεται να τη λέει συγκεκριμένα τι θα πάθει. Άνω τελεία λοιπόν. Επειδή θα επανέλθουμε σιγά σιγά και θέλω να βάλουμε και τα τέσσερα νέα στοιχεία που θα βάλουμε στο τραπέζι εδώ τη εκπομπή προσυζήτηση, και ακόμη δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Λέων που μου έλεγε ότι θέλει να σου θέσει κάποια ερωτήματα, Αντώνη μου. Να δούμε τι φαίνεται να κατέθεσε η κότροφο του ενάτου. Από εκεί που φαίνεται να έπεσε το κορίτσι, από τον ένατο όροφο. Να έπεσε, να την έσβρωξαν όλα αυτά ανοιχτά. Είναι η μία από τις δύο που έμεναν στον ένατο όροφο. Να θυμίσουμε ότι η Γαλήνη έμενε στον έβδομο, με μια άλλη κοπέλα που θα την ακούσουμε σε λίγο τι φέρεται να κατέθεσε, α, αλλά πήγε στον ένατο α, γιατί κάτι ήθελε να πει. Άφησε το φαγητό και τη συγκατοίκου της α, στον έβδομο και είπε σε λίγο έρχομαι. Σε δύο-τρία λεπτά. Δεν ξαναπήγε ποτέ. Παρακαλώ να ακούσουμε τη λέει Κότροφος. Βρισκόταν με τη συγκάτοικότη στο δωμάτιο του ενάτου ορόφου τη αιστεία. Η Γαλίνη μπαίνοντα ήταν εμφανώ ταραγμένη και έκλεγε. Όταν τη ρώτησαν τι έχει, η Γαλίνη απάντησε πω απλά συγκινήθηκε. Εν συνεχεία, και ενώ μιλούσαν, η Γαλίνη του δήλωσε πω μάλωσε με τη μητέρα τη και ταυτόχρονα την καλούσε στο κινητό τη τηλέφωνο ο φίλο τη. Όταν τη ρώτησαν γιατί δεν του απαντάει, η Γαλήνη είπε πω θα του απαντήσει αργότερα. Συνεχίζοντα τη συζήτησή του, η Γαλίνη του είπε ότι έχει πρόβλημα ακοή. Έδωσε μια φωτογραφία τη και τη αγκάλιασε. Μετά είπε πω θέλει να βγει στο μπαλκόνι για να κάνει ένα τσιγάρο. Η ίδια επειδή ανησύχησε, βγήκε στο μπαλκόνι για να ρωτήσει τη Γαλήνη τι έγινε και πριν προλάβει να βγει, ακούστηκε ένα θόρυβο. Φτάνοντα στο μπαλκόνι, είδε ότι η Γαλήνη δεν ήταν εκεί. Γνωρίζει ότι η Γαλήνη δεν είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και δεν είχε πει ποτέ ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Ψάχνοντα το κινητό τηλέφωνο τη Γαλήνη, βρήκε μήνυμα που είχε στείλει στη μητέρα τη στι 10 το βράδυ, στο οποίο τη χαιρετούσε, τη έλεγε πω την αγαπά και τη ζητούσε να μην κλάψει για εκείνη. Αυτά λοιπόν φέρετε να κατέθεσε η οικότροφο του ενάτου. Τέτοιο μήνυμα πήρε η Μανούλα τη Γαλίνη, η Σταυρούλα, ε, Καταρχά η Σταυρούλα βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην Γερμανία. Ε. Είχε μόλι πάει μία μέρα πριν για δουλειά και δεν είχε σύνδεση ε, με ίντερνετ. Αυτό το είπε. Δεν κατάφερε να μιλήσει. Ε, Επιμόνω την έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά την έπαιρνε μέσω διαδικτύου. Ω εκ τούτου δεν μίλησαν. Αλλά εγώ θέτω εδώ ένα άλλο ερώτημα. Ένα άνθρωπο όπω περιγράφεται. Εγώ δεν το υιοθετώ. Δεν υιοθετώ τη συγκεκριμένη περιγραφή, αλλά έτσι όπω περιγράφεται, είναι δυνατόν με την ψυχολογική κατάπτωση αυτή που περιγράφεται ένα άνθρωπο να μιλά, να γράφει στο κινητό, την ίδια στιγμή να λέει ότι έχει ένα πρόβλημα ακοής. Μα εδώ και ένα χρόνο γνωριζόντουσαν. Μπήκε στο δωμάτιο για να του ανακοινώσει ότι είχε ένα εμφανέ πρόβλημα, γιατί είχε και ακουστικό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Όλα αυτά γίνονται για να συμπληρωθεί ένα πάζλ απογοήτευσης και ψυχολογικής κατάπτωσης. Και στη συνέχεια βγαίνει για ένα τσιγάρο στο μπαλκόνι. Γεγονός που φυσικά διαψεύδεται από όλους τους ενίκους, διότι και μέσα στα δωμάτια καπνίζουν κανονικά. Όλοι γνωρίζουμε την πραγματικότητα στι φοιτητικέ εστίε. Και κάτι το άλλο. πρόβλημα ακοή, τι πρόβλημα ήταν αυτό. Είχε ένα πρόβλημα ακοή και είχε ένα ακουστικό η γαλήνα. Αυτό ήταν γνωστό σε όλου. Και όποιο έχει πρόβλημα ακοή είναι άσχημα ψυχολογικά. Απλά το, το έθεσε και αυτό. Για να καταλάβω, ρωτάω. Το έθεσε και αυτό για να περιγράψει την απογοήτευσή τη, ίσω την ψυχολογική τη κατάσταση. Πρόσθεσε ένα ακόμα μείον. Και ένα άνθρωπο που είναι τόσο απογοητευμένο παίρνει το κινητό και στη συνέχεια βγαίνει στον μπαλκόνι, αλλά αφήνει το κινητό για να πέσει χωρί αυτό. Όλα αυτά συν το γεγονό ότι η Γαλήνη, ναι, μεν είχε μία συζήτηση με τον σύντροφό τη, αλλά φεύγοντα από εκεί και πηγαίνοντα στην αιστεία, ξαναμίλησαν στο τηλέφωνο. Αυτό διαπιστώσαμε. Και τη είπε ο σύντροφό τη ότι όλα καλά, μη στεναχωριέσαι. Εγώ πάλι θα σε δεχτώ για να κάνουμε τα όνειρά μα πραγματικότητα. Άρα δεν τίθεται θέμα απογοήτευσης. Αυτό καταραίει. Αλλά δεν το γνώριζαν αυτές που το κατέθεσαν, ότι έχει ξαναμιλήσει με τον σύντροφό τη. Απλά είχαν μείνει σε ένα επεισόδιο. Και όλα αυτά τα έκαναν ένα πολύ όμορφο πράγμα. Και πού κολλάει ότι αυτό το κορίτσι λίγο πριν πήρε τη συγκάτοικό τη από τη φοιτητική αιστεία, όπω μα είπε η μανούλα τη εδώ, και είπε: Τι θα φάσει σήμερα, έχει αυτό το φαγητό. Πάρε μου μακαρόνια με κοιμά. Παίρνει και τα δικά τη τα μακαρόνια και πάει και τα αφήνει τα μακαρόνια, τα μακαρόνια, και λέει: Πάω λίγο πάνω και κατεβαίνω να τα φάω τα μακαρόνια. Γιατί δεν είχε καμία πρόθεση να αυτοκτονήσει. Γιατί πήγε να συζητήσει κάτι που είχε ε, λάβει γνώση πριν από δύο ώρε. Κάτι που είχε συμβεί. Και Για θα αυτό. το δούμε, νομίζω, αυτό είναι που Γιώτα μου λέει στην τέταρτη κάρτα που θα το δούμε σε λίγο. Ναι, το τι ισχυρίζεται η φίλη τη. Κύριε Ξηλουργίδη, γιατί λέει ότι έψαξε στο κινητό τη τηλέφωνο, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή ήταν τελευταία τεχνολογία στο κινητό. Πώ έψεξε το κινητό, αφού υπάρχουν κάποιοι κωδικοί σε όλα τα κινητά. Έχουμε το αποτύπωμά μα πια, έχουμε κωδικό πριν μπούμε. Δηλαδή είχε τόση άνεση συγκεκριμένη φίλη, κατευθείαν το μόνο που την ενδιέφερε, ενώ ήταν κάτω η Γαλήνη, είναι να ανοίξει το κινητό και να ψάξει και να δει ότι είχε συνομιλήσει μα με τη δεν είπε ήταν κάτω. Θα πω... Λέει η ίδια αφορήμα. επειδή ανησύχησε, βγήκε στον μπαλκόνι για να ρωτήσει τη Γαλήνη τι έγινε. Και πριν προλάβει να βγει, ακούστηκε ένα στόριο. Ε, και στη συνέχεια ψάχνει. Φτάνοντα στον μπαλκόνι, της. είδε ότι η Γαλήνη δεν ήταν εκεί. Ναι, άκουσε το θόρυβο, αλλά στη συνέχεια ψάχνει το κινητό τη. Δεν είπε της. ότι έψαξα να τη βρω, να δω που έπεσε, κατέβηκα κάτω, να πω στην αστυνομία. Λέω, δεν λέει κάτι τέτοιο αυτό. Έχουμε πλέον με βεβαιότητα διαπιστώσει ότι του κωδικού του κινητού. Του γνώριζε. Α, γι' αυτό σα το έλεγα. Του γνώριζε. Διότι Άλιστα. υπάρχει μήνυμα του συντρόφου τη Γαλήνη που λέει στη Γαλήνη: Δεν θα ξαναδώσει το κινητό σου στη φίλη σου, γιατί το χρησιμοποιεί υποδιόμενη εσένα. Και τους κωδικούς γνώριζε και πολύ εύκολα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κινητό. Και πάλι ρωτώ, δεν υπήρχε άλλο στον ένατο όρφο να ακούσει όλη αυτή τη στοιχομηθεία. Και ένας άνθρωπος που θέλει να αυτοκτονήσει, και α μην αυτοκτονεί από τον έβδομο που μένει. Πάει στον ένατο, συζητά όλα αυτά, θέτει όλα αυτά τα ζητήματα, αφήνει το κινητό. Έγινε κατά αντιπαράσταση. Οι άλλοι κότροφο μένανε δύο στον ένατο. Δύο, ακριβώ. Ε, έχει καταθέσει γιώτα μου. Ναι, έχει καταθέσει και εκεί. Μάλιστα. Έχει γίνει κατά αντιπαράσταση. Όχι, όχι. Και ζήτησαν και με συμπληρωματικό Α. υπόμνημα και κατά αντιπαράσταση εξέταση πέντε κοριτσιών. Εκτό από την πρώτη, έτσι δεν είναι κύριε Ξυλουργίδη, κατά την παράσταση το εξέταση ζητά, που το είχατε ζητήσει. Το ζητάμε επιμόνω αυτό ακριβώ για τον εξή λόγο. Γιατί υπάρχουν αντιφάσει ποιε αντιφάσει. Δεν μπορεί στα πέντε λεπτά που έκανε να μεταβεί από τον 7ο στον ένατο, ο η Γαλήνη να έχει αυτή την ψυχολογική αλλαγή, αυτή τη μετάπτωση, να παρουσιάζεται σαν ένα άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Ενώ η φίλη τη στον 7ο, η κοπέλα δεν έχει κάποιο όφελο να πει ψέματα. Είπε, ήταν μια χαρά. Μου είπε όχι να μόνο φάμε. κατά την παράσταση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αναπαράσταση. Μπορεί να είναι τραγικό. Είναι το, το δεύτερο είναι τραγικό, Πολύ σωστά. αυτό σωστά. που θα πω. Το τραγικό. έχουμε θέσει αυτό. Να είναι τραγικό αυτό που θα πω, αλλά σε σχέση με όσα υποστηρίζει και επειδή πρέπει να χρονομετρηθούν ορισμένα πράγματα, πρέπει να διαπιστωθεί πόση ώρα κάνει ένα σώμα να, από τη στιγμή που πέφτει από τον ένα το να βρεθεί στο, και oh. να πω και κάτι μακάβριο, πολύ σωστά το θέτετε. Έτσι. Γι' αυτό ζητήσαμε μετεπιτάσιο, κατά την παράσταση, εξέταση και αυτοψία αναπαράσταση. Είναι δυνατό να ακούσει στο κέντρο μια πόλη, όπω η Θεσσαλονίκη, από τον ένα το όροφο τον ήχο που κάνει το σώμα πέφτοντα. Από τον ένα το όροφο, από το δωμάτιο, τα 20 τετραγωνικά, άκουσα το θόρυβο που κάνει το σώμα πέφτοντα. Ένα ούτε... σημείο πολύ κεντρικό να το τονίσουμε με το ελληνική έξοδο. Έχουμε εσύ. εδώ τον κύριο Λέων και μου κάνει ώρα ότι θέλει να ρωτήσει δύο πραγματάκια. Και πριν ακούσουμε ε, τα άλλα αποκαλυπτικά γιώτα μου που φέρνει στο φως σήμερα, θα ήθελα κύριε Λέων να θέσετε τα ερωτήματα. Γιατί με, ε, σας βλέπω αυτή τη στιγμή που μου λέτε θέλω κάτι, να μια παρέμβαση να κάνω. Κοιτάξτε, εδώ πρώτα απ' όλα, από ό,τι βλέπω, υπάρχει, καταρχάς, υπάρχουν κάποια μηνύματα από το κινητό. Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι η ακριβή ώρα θανάτου όσο ακριβέστερα μπορεί να προσδίδει διοριστεί, αν ταιριάζει. Ήταν ζωντανή όμω, όταν την πήραν και την παρέλαβε το ασθενοφόρο, είχε τι αισθήσει τη. Ναι, όχι κάτι άλλο. Θέλω να πω βασικά ε, να συνδυάσουμε το γεγονό τη πτώση με, με το χρόνο ε, Αποστολή του μηνύματο από το α, κινητό, α, κινητό. Αν της. υπάρχουν μήνυματα μετά την πτώση. Ακριβώ. Δηλαδή, ένα θέμα είναι να δούμε κατά πόσο αυτό το μήνυμα έχει γραφτεί πριν την πτώση ή κατά πόσο αυτό το μήνυμα έχει γραφτεί τέλο πάντων σε ένα χρόνο. Ο οποίο δεν είναι συμβατό με μία πράξη ε, ε, Αυτό είναι το ένα θέμα. Ένα δεύτερο ε, είναι σημαντικό επίση το κινητό. Ε, θα σα έλεγα να ε, ε, γίνει μια εξέταση DNA, έτσι ώστε να δούμε ειδικά από την περιοχή των πλήκτρων, να δούμε εάν υπήρξε τελευταίο χρήστης πλην του συνήθους χρήστη πλην της κοπέλας δηλαδή. Ε, αυτά είναι νομίζω δύο σημεία... Αποτύπωμα α... πάνω στο αποτύπωμα δηλαδή. Ακριβώς. Και ε, από εκεί και πέρα σίγουρα ε, θεωρώ ότι ο συνάδελφος πρέπει να έχει κάνει λογικά και αυτοψία έτσι ώστε ε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την τελική του αν θέλετε εκτίμηση αν απλά καταγράφει στην έκθεση ω αιτία θανάτου πτώση εξήψου, χωρί να δηλώνει είδο θανάτου ή... Εάν ε, δηλώνει και η δοστανά του, δηλαδή αν ο ίδιο έχει εκτιμήσει ουσιαστικά ότι πρόκειται για μια Η ελεύθερη ε, πτώση από την πτώση με όθηση έχει διαφορετική τροχιά και διαφορετικό σημείο. Βεβαίω. Ε, ουσιαστικά η πτώση με όθηση έχει, όπω αντιλαμβάνεστε, μία διαφορετική πορεία και μία διαφορετική απόσταση, θα λέγαμε, από τον κατακόρυφο άξονα, τον οποίο αρχικά βρίσκεται το σώμα. Εντάξει, α μην πούμε σε αυτέ τι λεπτομέρειε. Όχι, όχι, γιατί ναι, αυτό επιτείνει ναι. την αναγκαιότητα τη αναπαράσταση. Και τη αντιπαράσταση και της αναπαράσταση. Και τη αναπαράσταση. Ναι. Καταλαβαίνω. Είναι και τα κομμικό. δύο είναι πολύ κομμικό. σημαντικά. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα σε αυτό το σημείο τι φέρεται να λέει συγκάτοικο. συγκάτοικος της Γαλήνης και ο σύντροφος της Γαλήνης. Να τα δούμε μαζί για να αφήσουμε το... Ο σύντροφος να τονίσουμε με τον οποίο θα έφευγε στην Ολλανδία. Ολλανδία Όχι... μαζί και που η Μανούλα έδωσε ναι. για τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Όχι το αγόρι θα... που όπως καταθέτει φίλη στη συνέχεια μοιραζόταν η Γαλήνη μαζί με την κοπέλα του Ενάτου. Όπω οι φίλοι καταθέτει, το τονίζουν πω η φίλη μεταφέρει μάλλον στη μητέρα. Και η μητέρα στη συνέχεια τα καταθέτει στη συνέχεια. Θα αφίες. τα πάρουμε ένα-ένα, όταν ένα, Πάμε σε αυτά τα δύο, παρακαλώ. Με τη Γαλήνη συγκατοικούσαν για τρία χρόνια. Δεν είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, ούτε έπαιρνε κάποια αγωγή. Η συμπεριφορά τη ήταν φυσιολογική και είχαν αρμονική συγκατοίκηση. Ουδέποτε είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονία. Η όλη τη συμπεριφορά δεν δικαιολογεί το περιστατικό. Με τη Γαλήνη είχαν σχέση τέσσερι μήνε, κατά του οποίου χώρισαν τρει φορέ, με τρίτη φορά το απόγευμα που αυτοκτόνησε, λόγω κάποιων πληροφοριών που έμαθα ο ίδιο για τη Γαλήνη. Κάθισαν μαζί σε μια καφετέρια από τι 8.30 μέχρι τι 9.30. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα η Γαλήνη πήρε το λεωφορείο για να πάει στην αιστεία όπου διέμενε. Επειδή ανησυχούσε για εκείνη, καθώ η συμπεριφορά τη ήταν περίεργη, την κάλεσε στο κινητό. Σε μία από τι κλήσει τη, απάντησε και τη είπε πω την αγαπά. Η Γαλήνη δεν ήθελε να βρεθούν και του έκλεισε το τηλέφωνο στην τελευταία επικοινωνία του. Η Γαλήνη είχε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Του είχε αναφέρει ότι θέλει να φύγει νέα και όμορφη. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε πως η συγκάτοικος λέει πως η Γαλήνη δεν είχε λόγο να πράξει κάτι τέτοιο, ούτε έπαιρνε κάτι. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος, μένω εγώ και Συρούλα μαζί, ξέρω με ξέρεις, ξέρεις τι παίρνω, αν λίγο πριν είχα ζάλι, είχα πονοκέφαλο. Τι είχα πάμε όμως τώρα σε αυτή την μαρτυρία, σε αυτή την κοπέλα που φέρεται να λέει τι στη φίλη της Γαλήνης. Στη φίλη της Γαλήνης η οποία ανησύχησε μόλις έμαθε το τι συνέβη στη Γαλήνη και θέλησε να μιλήσει στη μητέρα της Γαλήνης και... Μεταφέρουμε λοιπόν εμεί τα όσα μετέφερε η φίλη στη μητέρα τη Γαλήνης. Λέει λοιπόν ότι τον Ιούλιο του 2016 ε, άρχισε να έχει σχέση με ένα αγόρι. σχέση αυτή ήταν σαρκική αποκλειστικά. Ε, την πίεζε να έρθουν σε ερωτικέ περιπτύξει και με άλλου φίλου του. Εν αγνία τη δημιουργήθηκε ένα ροζ βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε. Η φίλη δηλαδή γνωρίζει, γνώριζε γι' αυτό το ροζ βίντεο. Και η κοπέλα του ενάτου επίσης γνώριζε πολύ καλά ε, τι ακριβώς συνέβαινε καθώς σύμφωνα με τη φίλη της Γαλήνης είχε και η ίδια σχέση με αυτόν τον ε, άνδρα, με αυτόν τον άνθρωπο πολύ που όλο το διάστημα πριν είναι. πέσει από τον ένατο ε, φέρεται να εκβιάζει τη Γαλήνη και να την πιέζει σε ερωτικές συνευρέσεις και με τον ίδιο αλλά και με άλλα άτομα. Προφανώ ε, εκβιάζοντα τι παλαιότερε φωτογραφίε. Ο εκβιασμέ, παρακαλώ. Η Γαλήνη δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. Από τον Ιούλιο που τη γνώρισε και δούλευαν μαζί, ήταν ένα χαρούμενο άνθρωπο. Με τον γνωρίστηκαν τον Ιούλιο του 2016 και η σχέση τους ήταν μόνο σαρκική. Για αυτή τη σχέση γνώριζε και η κοπέλα του ενάτου στην Εστία. Ο συγκεκριμένος άνδρας πίεζε τη Γαλήνη να προχωρήσουν σε ερωτικές περιπτώσεις με φίλους του. Η κοπέλα του ενάτου τα γνώριζε όλα και είχε κρυφή σχέση με το συγκεκριμένο άνδρα. Δυστυχώς, εν αγνία της Γαλήνης, δημιουργήθηκε ένα ροζ βίντεο. Ο συγκεκριμένο άνδρα και οι δύο φίλοι του ξεκίνησαν να εκβιάζουν τη Γαλήνη, λέγοντά τη πω πρέπει να βρεθούν ξανά για να ικανοποιηθούν και άλλοι φίλοι. Ιδάλω, το ροζ βίντεο θα έφτανε στα χέρια του συντρόφου τη, αλλά και στο διαδίκτυο. Η Γαλήνη αναγκάστηκε να υποκύψει στον εκβιασμό και έδινε το σώμα τη παρά τη θέλησή τη. Ο συγκεκριμένο άνδρα είχε σχέση με τη φοιτήτρια του Ενάτου, γεγονό που δημιουργούσε προβλήματα στι σχέσει των δύο κοριτσιών. Η Γαλίνη ανακάλυψε τη σχέση αυτή. Η Γαλίνη δεν έπεσε. Πιστεύει ότι Κάποιος την έριξε γιατί μέχρι τις 8 που ήταν μαζί δεν είχε κανένα άγχος. Είχε όνειρα και ήθελε να πάει με το σύντροφό της στην Ολλανδία. Ο σύντροφός της τη χώρισε γιατί κάτι συνέβη. Κάτι του είπαν ή του έστειλαν ή του έδειξαν. Εδώ λοιπόν είναι το πικρό κομμάτι της. Κατηγορηματική. Δεν ναι, είχε είναι. λόγο να πέσει από τον έναντο. Δεν είχε λόγο να βάλει τέλος στη ζωή της. Κανένα λόγο. Ε, γιώτα μου, να δούμε και την αντίδραση της α, μανούλας σε όλα αυτά. Την αντίδραση της μητέρας ε, και στη μαρτυρία που έφερε εκπομπή στο φως, αλλά κυρίως και στην ε, άσκηση των ε, νέων διώξεων. Είναι πολύ σημαντικό να την ακούσουμε κύριε Ξυλουργίδη, γιατί εγώ λέω πάντα, σαν τη μάνα δεν έχει. Ο πόνος της μάνας είναι άλλοτε με φωνές, άλλοτε βουβός, σιωπηλός, όπως θέλετε πείτε το, αλλά ο πόνος δεν φεύγει. Παρακαλώ. Κυρία Σταυρούλα, μάθατε για τη μαρτυρία, τη μαρτυρία ενός νεαρού που έφτασε στην εκπομπή μας. Χαίρομαι για τη μαρτυρία που έφτασε στην εκπομπή σας. Ε, χαίρομαι επίσης που άρχισαν να ανοίγουν τα στόματα. Ε, θέλω να φανταστώ ότι τι πέρασε το παιδί μου. Όντως το παιδί μου εκβιαζόταν. Ε, από ποιους δεν μπορώ να γνωρίζω, όμως οι φωτογραφίες αυτές είχαν φτάσει Περνούσαν από χέρι σε χέρι και το παιδί μου δεν ξέρω κατά πόσο, πόση σκληρότητα ήταν αυτή που βίωσε το παιδί μου με αυτές τις φωτογραφίες. Τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό ε, περιγράφει ο νεαρός που μίλησε στην εκπομπή μας. Ότι οι φωτογραφίες ε, περνούσαν από τον ένα νεαρό στον άλλον. Ότι τι αντάλλασαν όλες αυτές τις φωτογραφίε. Χαίρομαι και πάλι γιατί εδώ πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί δεν ήταν μόνο το δικό μου κορίτσι, ήταν και άλλα παιδιά. Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Υπάρχουν και υπήρχαν. Ε... Θέλω να περαστεί αυτό το μήνυμα ώστε να μην θρυνήσει άλλη μάνα. Να σταματήσουν αυτό που έπαθε το δικό μου το παιδί, αυτού του εκβιασμού που βίωσε το παιδί μου και δεν είναι πλέον στη ζωή, να μην το βιώσει άλλη μάνα και άλλη οικογένεια. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν και μόνο ένα. Πιστεύω ότι ήταν πολλοί. Δεν μπορούσε να εκβιαστεί το παιδί μου μόνο από έναν και να πιεστεί τόσο πολύ ώστε να φτάσει σε σημείο να γίνει αυτό που έγινε. Mm -hmm. Σωστά. Και ίσω. Ε... Ξεκινήσει και ένας νέος κύκλος ερευνών και για άλλα κορίτσια που είναι πιθανό να είναι θύματα αυτών των νεαρών. Εννοείται, αυτό είναι ένα μήνυμα. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω ένα μήνυμα. Και ο νεαρός, η, αυτή η αποκάλυψη που έφτασε στην εκπομπή σας, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προς και άλλα κορίτσια. Και προς τις αρχές. Και προς τις αρχές, βέβαια, εννοείται. Για να ψάξουν την για υπόθεση. Για να ψάξουν την υπόθεση. Πώς νιώθετε με το γεγονός ότι ασκήθηκαν επιτέλους και νέες διώξεις. Ευχαριστούμε την ελληνική δικαιοσύνη. Πλέον δικαιωθήκαμε, νιώθουμε δικαιωμένοι. Προχωράμε τον αγώνα μας, δεν σταματάμε να βρεθούν και να πληρώσουν όλοι όσοι έχουν κάνει κακό στη Γαλήνη. <Κι> Λάθος μου που ανέβηκα στην ταράτσα, όμως ασκήθηκαν νέες διώξεις και αυτό, αυτό το γεγονός εμένα με ευχαριστεί, με δικαιώνει. Μάλιστα, σε ερώτηση και ο κύριος Λέων αν έγιναν τοξικολογικές, είναι όλες καθαρές, ήταν μια χαρά, καθόλα. Όλες καθαρές, όλες καθαρές κυρία Κουτσαλίνη. Ψάχνουμε κίνητρα εκεί που δεν υπάρχουν. Βλέπουμε ε, το δέντρο και αφήνουμε ολόκληρο δάσος, δυστυχώς. Πάντω είναι μια υπόθεση που σίγουρα για μένα τουλάχιστον, για τη δική μου έτσι, με τη δική μου οπτική θα έχει εξελίξει. Εδώ θα είμαστε, θα τι παρακολουθούμε. Παραμένετε στην παρέα μα ε, καθ' όλη τη διάρκεια τη εκπομπή. Θα πάμε σε διαφημίσει και μετά έρχομαστε με τι αποκαλύψει από τον Γιώργο Καραϊβά σε σχέση με το DNA α, στα ευρήματα τη θάλασσα μετά τι διαφημίσει. Ε, Επίση, ο νεαρό Ρωμά που τραγουδάει α, έξω από το ειδικό σχολείο, καταγεγραμμένο βίντεο, α, ανήκει η αποκλειστικότητα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μα και στην τασούλα Παπα-Νικολάου, θα το δούμε αμέσω μετά. Αλλά α, και τα ευρήματα DNA που και γι' αυτό σήμερα είστε στην παρέα μα, κύριε Λέων. Α, με καρέ-καρέ θα μα αποκαλύψει όλα αυτά α, τα στοιχεία η Γιώτα Κυπουρού. Όπω επίση και για... Γιατί κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ρεπορτάζ από τη Ρούλα Κουσκούρη. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσει και αμέσω μετά έρχονται όλα τα αποκαλυπτικά. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παρέα σα και πάμε τώρα στο θέμα τη Ελένη στο Παλούδι. Γιώργο, μου να ξεκινήσουμε από το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ την Παρασκευή, όπου μας είπες ότι βρέθηκαν πολλά ορφανά DNA στο σπίτι και κρατούσε ένα ερωτηματικό για τα ευρήματα τη θάλασσα. Σήμερα λοιπόν έχει να μα πει για το ποιο DNA βρέθηκε στα ευρήματα τη θάλασσα. Γνωρίζαμε ότι την ύπαρξη των ορφανών δειγμάτων DNA που είχαν συλλεχθεί. Ε, γνωρίζαμε ότι σαφέστατα θα υπήρχαν μέσα στο δώμα στο οποίο έγινε και το έγκλημα. Αλλά δεν είχε προσδιοριστεί ακόμα αν τα ορφανά αυτά βρισκόταν και στα αντικείμενα τη θάλασσα, που εκεί ήταν και το ζητούμενο επί τη ουσία. Γιατί αυτό ήταν τα τελευταία, ήταν εδώ, το είχαμε προσδιορίσει ω την τελευταία τελευταία πράξη του, του δράματο, του εφιάλτη e. του θρύλερ αυτού για την Ελένη. Και μέσα από εκείνα τα στοιχεία θα φαινόταν αν υπήρχε και τρίτο πρόσωπο την στιγμή της, ε, της τελευταίας αυτής πράξης της τραγωδίας. Ε, πληροφορίες λοιπόν τις οποίες τις διασταυρώσαμε ε, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μας σημείωσαν ότι ενώ υπάρχουν πολλά ορφανά DNA μέσα στο δώμα και είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό επαναλαμβάνουμε στα ευρήματα της θάλασσα υπάρχουν μόνο των τριών. Δηλαδή. Τη Ελένη και των δύο νεαρών οι οποίοι έχουν κατηγορούνται και έχουν ήδη προφυλακιστεί για αυτή την υπόθεση. Άρα, ε κύριε πώς. Λεόν, για τα ευρήματα τη θάλασσα είναι ξεκάθαρο. Ποια είναι η DNA των τριών. Βέβαια, έχει διπλή σημασία το, το συγκεκριμένο γεγονό. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ρήψη του σώματο, γιατί μιλάμε για σώμα και όχι για σωρό ουσιαστικά εκείνη την ώρα γιατί ήταν ε, εν ζωή, επαναλαμβάνει η κοπέλα. Ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι από τα δύο αυτά άτομα. Ε, κάτι δεύτερο, αν θέλετε, είναι ότι αποκλείεται ε, κατά αυτή τη ρήψη να συμμετείχε τρίτο άτομο, αλλά θα μου επιτρέψετε να αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό για συμμετοχή τρίτου ατόμου με άλλο τρόπο. Έτσι, ναι, μεν μας κλείνει το θέμα της ρήψη του σώματος στη θάλασσα που μας επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι είναι αυτοί οι δύο, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι με κάποιο άλλο τρόπο ένα άλλο άτομο δεν συμμετείχε στην όλη διαδικασία. Τι <Ρι> 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 Η δικαιοσύνη έχει πολύ έργο μπροστά τη. Τι εννοείτε. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί είναι, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε μια σκηνή εγκλήματος ουσιαστικά, είναι ένα επιβεβαιωμένο έγκλημα, η οποία έχει αλλοιωθεί. Έχουμε την απόρριψη του σώματος στη θάλασσα, έχουμε τον καθαρισμό ε, ουσιαστικά όλου του χώρου. Ε, έχουμε κάποιε άλλε κινήσει, οι οποίε ε, θα πρέπει να δούμε αν, αν και κατά πόσο αυτά τα παιδιά είχαν την ψυχραιμία ε, από μόνα του ή αν θέλετε και τι γνώσει από μόνα του να προσπαθήσουν να αλλοιώσουν τα όποια στοιχεία μπορούσαν ή αν είχαν κάποιο σύμβουλο ή κάποιο υπουργό. Δεν αποκλείεται και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό αποτελεί μια υπόθεση εργασία στην παρουσία ενό τέτοιου ανθρώπου, ο οποίο είχε ρόλο καθοδηγητή αναφορικά με τι κινήσει μετά την... Ορφανά DNA βρέθηκαν, Γιώργη. Ορφανά στο δώμα. στο δώμα. Στο δώμα, όχι. Δηλαδή στη... καθόλου σε αυτά τα αντικείμενα. Στα αντικείμενα της θάλασσας η διαβεβαίωση που έχουμε πάρει είναι ρητή και κατηγορηματική ότι δεν υπάρχουν. Α. Και ως εκ τούτου αυτό το οποίο προκύπτει εν πάση περιπτώσει στην αστυνομική, στην ερμηνεία των λιμενικών είναι ότι στην τελευταία πράξη του δράματος δεν ξέρουν αν υπήρχε τρίτο πρόσωπο μέσα στο δώμα, αλλά εκεί που είναι το πιο καθοριστικό για σημείο ένα από τα πιο καθοριστικά μάλλον σημεία για τη ζωή της Ελένης, ε, ήταν ότι τα ευρήματα που έχουν δεν συνηγορούν στην ύπαρξη τρίτου προσώπου σε ό,τι αφορά το, ερευνε... το κομμάτι που ερευνάται για την uh, ταυτοποίηση των δραστών <και> ή τον προσδιορισμό. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δείξουν ενδεχομένως οι άριστο απορρίτων επικοινωνιών, ή ομολογίες αν uh, υπάρξουν, ε, και δεν ξέρω τι άλλο στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να υποβοηθεί προ αυτήν την κατεύθυνση. η έχει. Γιατί και μπορείς... στο αυτοκίνητο θυμίζουμε που χρησιμοποιήθηκε. Ναι, μεν υπάρχουν ε, και εκεί και ορφανά αποτυπώματα, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο το χρησιμοποιούσε η οικογένεια. Οπότε υπάρχουν και από αυτού. Κανεί δεν ξέρει πώ είχαν επιβιβαστεί. Δεδομένο είναι ότι βρέθηκαν ε, DNA του. Και, και αποτυπώματα του 19χρονου, του 22χρονου και αίμα τη Ελένης. Γιώτα μου πάμε λίγο τώρα σιγά σιγά να μας πεις πού βρέθηκε DNA μέσα στο σπίτι, σε αυτό που αποκάλυψε ο Γιώργος, mm -hmm. αλλά και ποιο είναι εκείνο το σημείο που α, δεν είναι μέσα στο χώρο που α, διεπράχθη όπως φαίνεται... Α, το συγκεκριμένο έγκλημα. Mm -hmm. ε, είναι λίγο σε ένα άλλο δωμάτιο. Γι αυτό σε ένα άλλο δωμάτιο. Ζήνα, θα δείξουμε νέες φωτογραφίες ντοκουμέντα, τα οποία πραγματικά, οι οποίες πραγματικά θυμίζουν σκηνέ σκηνές από ταινία τρόμου. Ε, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι πέρασε η Ελένη, πώς μαρτύρησε στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τις φωτογραφίες από την κουζίνα. Εδώ βλέπουμε ότι αίμα βρέθηκε σε, στο πόμολο, σε σιρτάρι της κουζίνας. Να πούμε ότι δεν μπορούμε, Γιώργο, να γνωρίζουμε αν είναι το αίμα τη Ελένη. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, αλλά με δεδομένο ότι δεν τραυματίστηκε κάποιο άλλο από του δύο φερόμενου ω δράστε, πιθανότατα το αίμα είναι τη Ελένη, εφόσον η Ελένη αλλά είχε και και κάποια πράγματα Αλλά κάνει και τις Γιατί μπορεί να τραυματίστηκε και να μην το είπε ναι, κάποιο ναι, από γιατί τους ναι, δύο. Το αποτέλεσμα, κύριε Λεόν, βγαίνει για κάθε σημείο, για κάθε DNA αίματο. Για κάθε, κάθε για, κοιλίδα. Για κάθε <laughs> Πάρα πολλέ ικηλίδε. Είναι δεκάδε ικηλίδε μέσα το στο σπίτι. Εδώ λοιπόν είναι στην κουζίνα, βλέπουμε τα σημεία όπου η σήμανση έχει βάλει τα αντίστοιχα καρτελάκια που έχει εντοπίσει τι ικηλίδε αίματο. Εδώ κάτω από το πάγκο και εδώ στην, στο ποτήρι, στο τραπέζι όπου καθόντουσαν τα τρία παιδιά. Ε, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειε. Υπάρχει ένα γενετικό ε, υλικό σε ένα σημείο του ποτηριού. Καλύτερα να πάμε σε άλλε φωτογραφίε. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την ανάλυση. Ναι, δεν είναι σε εκείνο το σημείο, είναι σε ένα άλλο σημείο ε, και δεν είναι αίμα, είναι ε, κάτι άλλο. Εδώ, λοιπόν, ζη να πάμε στο μπάνιο του σπιτιού, στο μπάνιο, και αν έχουμε έματος. αίματο. Ε, το αίμα υπάρχει σχεδόν παντού. Υπάρχει όπω βλέπουμε και στην κουρτίνα του μπάνιου και στο. Κάτι που ο Γιώργο Καραϊβάζ το είχε πει από την αρχή στο ρεπορτάζ ναι. του: Ότι κοιλίδε αίματο υπήρχαν παντού, του, μέσα παντού στο σπίτι και, και... στο ταβάνι. Διάστητες. Βλέπουμε διάσπαρτε παντού στα πλακάκια. Στι επόμενε φωτογραφίε, αν πάμε να δούμε τι επόμενε φωτογραφίε, εδώ είναι η κουρτίνα. Βρέθηκε ε, και στο κάτω μέρο τη κουρτίνα και στο πάνω μέρο τη κουρτίνα. Στα πλακάκια δεξιά να δούμε τι υπόλοιπε φωτογραφίε. Εδώ πάλι στην κουρτίνα υπάρχει όμως και πολύ μεγάλη άκριβος εδώ λοιπόν δεξιά ε, υπάρχει μεγάλη κοιλίδα αίματος ε, ζήνα όχι απλά μία στάμπα ένα αποτύπωμα υπάρχει στα πλακάκια εντοπίστηκε στα πλακάκια κάτω από την ε, κουρτίνα και στο καλαθάκι που έχουμε για τα χαρτιά στο μπάνιο, αυτό, στο καλαθάκι αχρίστη. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Ελένη ενώ ήταν τραυματισμένη και αιμορραγούσε μετακινήθηκε σε όλους αυτού του χώρου ή αυτοί ενώ καθάριζαν Να με τέτοιες... Όχι όχι, 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 το αίμα αυτό ε, είτε θα μας το εξηγήσει Να. ο κύριος Λέων καλύτερα, αλλά από μια εικόνα που έχω εγώ μέσα από το χώρο, είτε η Ελένη προσπαθούσε να ξεφύγει από τους δράστες, είτε Αυτό η Αυτό χαρακτηρίζεται ω πιάσει... ως φυσικές αποθέσεις. Ναι. ναι. Αν το... είχαν πιάσει την Ελένη και άφησαν το αίμα σωτά. της παντού. Και να πούμε και το εξή όμως συμπληρωματικά σε αυτά τα οποία λέει η Γιώτα, το αφετηριακό σημείο της, του μαρτυρίου της Ελένης είναι το σημείο στο οποίο και αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχει προσδιοριστεί, εκεί που βρισκόταν η βάση του σίδερου, τουλάχιστον από την αυτοψία που έχουν κάνει ή του λιμενικού μαζί με τους, με τους τεχνικούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι ήτανε διεύθυνση κλιματολογικών Ερευνών, θεωρούν ότι το αφετηριακό σημείο αυτού του εφιάλτη είναι και η βάση στην οποία ήταν στο Πάντων, το σιδερό. Στους και στη βρίσκεται να στους, στους, χώρους... ναι, ναι, στους λιπούς Να πάμε λίγο και στους άλλους χώρους. στους λιπούς χώρους για να δεις... Ναι, σε... Και στη συνέχεια αυτά που βλέπουμε αποτελούν απόρρια χτυπημάτων και διαδοχικών αιμορραγιών τα οποία προκλήθηκαν. Να πάμε στο τέταρτο φάκελο που έχουμε δημιουργήσει στους λοιπούς χώρους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το σίδερο και αν τρέξουν οι φωτογραφίε, σε Γιώργο, θα δεις, θα διαπιστώσει ότι βρέθηκε στο χολ. Δεν ξέρουμε το αν σίδερο. το άφησαν εκεί, ναι, αν το μετέφεραν εκεί. Α, εγώ Αυτό λέω για τη το το βάση χωρίζουμε. του σίδερου. Δεν γνωρίζουμε πού ήταν η βάση σίδερο του σίδερου. Ναι. Το έχει αποκαλύψει ναι, εσύ ναι, Γιώργο, Δεν ξέρουμε όμω το σημείο στο οποίο Το σίδερο πάντω βρέθηκε στο χολ, θα το δούμε σε μία από τι δύο φωτογραφίε που ακολουθούν. τώρα το άφησαν, ε, αφέθηκε το εκεί πέρα. Αλλά η έξοδο, παρατηρούμε ταυτόχρονα. και στο χολ. Ταυτόχρονα ναι. βλέπουμε και στο χολ. Όλα αυτά που είναι σε κύκλο ζήνα. Καταλαβαίνω. DNA, είναι DNA. αίμα DNA. που έχει βρεθεί. Είναι Να, η βάση αίμα. του σίδερου, Έμα. Γιώργο, ναι. κάτω. Εδώ, εδώ είναι... Όχι, αυτό είναι... Ναι, ναι, ναι. ναι. Στο χολ. βάση εδώ. του σίδερου, ναι, Γιώργο. Εδώ, ναι. εδώ είναι η βάση, ναι. η βάση που βρέθηκε στο χολ. Τώρα, πότε Λογικά, βρέθηκε, ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και πώς αφέθηκε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και όπω είπε Ζήνα, πάμε και στο σημαντικότερο ντοκουμέντο Θέλουμε που, την... έχουμε στα χέρια μα. Ναι, που είναι ένα χώρο, ένας χώρο Ζήνα ένας χώρος με ένα χτιστό κρεβάτι, όπω αυτά που είναι νησιωτικού τύπου τα κρεβάτια, που ανεβαίνει με τα ε, ξύλινα, τα σκαλοπατάκια πάνω. Εδώ λοιπόν, μόνο σε αυτό το σημείο, στο Σοβατεπί, έχουν βρεθεί ε, σε τέσσερα διαφορετικά σημεία έχει βρεθεί αίμα. Πιθανότατα τη άτυχη Ελένη. Κρατάμε τι επιφυλάξει μα μέχρι το τέλος των εργαστηριακών Σαν δηλαδή μια... να, να περιφερόταν μέσα στο στον χώρο στον ένας Πάνω, άνθρωπος. στον τοίχο, στον κόκκινο τοίχο και πάνω στο ταβάνι, στα πόμολα που έχει... Ε, το τυχάκι Άρα αυτό του κρεβατιού. Άρα όσο και να καθαρίστηκε το σπίτι ήταν πρόχειρος ναι, ο καθαρίμος. Σε αυτό το σημείο εδώ στο σπίτι έχουν βρεθεί τα περισσότε οι περισσότερες κοιλίδες αίματος. Εννοείς το χώρο έξω από τον συγκεκριμένο ναι, που Είναι ένα φαίνεται... χώρο μέσα στο σπίτι, όπου είναι ένα κρεβάτι όπως βλέπουμε χτιστό. Απλά λείπει το στρώμα πάνω από το κρεβάτι. Αν δούμε τη μεγάλη φωτογραφία, υπάρχει μια γενική φωτογραφία για να καταλάβουμε το χώρο. Είναι η πρώτη φωτογραφία. Όχι αυτή, εδώ είναι τα κοντινά. Τα ναι, είναι Λείτε. για να καταλάβετε πως είναι ο χώρος με το κρεβάτι. Ούτε αυτή, αυτά είναι προς το τέλο. Είναι η πρώτη γενική φωτογραφία του δωματίου. Εδώ είναι πάλι τα πόμολα που υπάρχουν πάνω στο τυχείο που έχει το κρεβάτι. Κύριε Λέων, ενώ μα μιλάει η διότι θα φτάσει η φωτογραφία, φωτογραφία εδώ να είναι, βλέπετε όπως εδώ το ξύλινο. έχουμε δει το, χτιστό, το ξύλινο το κρεβάτι. Το είναι πάνω από το κρεβάτι, δηλαδή ακόμη και στο τείχο αυτό το σημείο Για λένε, βρέθηκε. Είναι βρέθηκε. Σοφά. Κοντά, σοφά. Ναι, κάπως το λένε, ναι, ναι. είναι αυτά που γίνονται τα κρεβάτια Σκοπέλο, που κρύβουν στα νησιά. Λέμε. Δεν είναι Πά. αυτή, είναι η γενική φωτογραφία που φαίνεται όλο το δωμάτιο. Τα καλύβια τη σκοπέλου, τι θυμάμαι. Mm. Πάμε. πάμε. Πάντως, ε, εδώ πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία. Τα θλαστικά τραύματα που, έφεραν, που έφερε η άτυχη κοπέλα ουσιαστικά αιμορραγούσαν. Ε, και ε, αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως από την ανέβρεση κυλίδων αίματος από την ίδια. Ένα δεύτερο ε, είναι το εξής που πρέπει να δούμε, αν οι κυλίδες αίματος φέρουν μόνο δικό της γενετικό υλικό ή όχι. Αυτό βέβαια θα πρέπει να συνδυαστεί, πρέπει να σας πω, και με μία κλινική εξέταση, η οποία θα έπρεπε να γίνει, φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει, ε, τη στιγμή της, ε, τέλος πάντων, που ανεβρέθησαν οι δύο δράστες. Ε, αν έχουμε κάνει κλινική εξέταση και οι δύο δράστε δεν έχουν εθλαστικά τραύματα, δηλαδή δεν έχουν κάποιο ανοιχτό τραύμα πάνω του, πάει να πει με τα βεβαιότητα, ακόμα και να μην έχουμε τα αποτελέσματα του DNA, με τα βεβαιότητα το αίμα θα αφορά μόνο αιμορραγία τη άτυχη κοπέλα. Σε αυτή την περίπτωση που το αίμα αφορά α, την άτυχη κοπέλα και μόνο, υπάρχουν αν θέλετε κάποια σημεία από αυτά που είδα τα οποία. Ακόμα κι αν θεωρήσουμε, για παράδειγμα εδώ, η κουρτίνα του μπάνιου, ότι μπορεί κάποιο ο οποίο έχει ε, ας πούμε, στιγματιστεί, έχει λερωθεί ας πούμε, στα χέρια του ε, με το αίμα ε, του θύματο ε, και πάει να πλύνει τα χέρια του, αυτό είναι συμβατό. Θα μπορούσαμε ας πούμε, να πούμε ότι εκεί ουσιαστικά πιθανά θα βρούμε γενετικό υλικό από δύο άτομα, προφανώ το αίμα τη κοπέλα και τα επιθυλιακά κύτταρα, δηλαδή Τη επιδερμίδα στα κύτταρα του ανθρώπου που πήγε να πλύνει τα χέρια του. Όμω υπάρχουν το... κάποια σημεία, ναι. θα μου επιτρέψετε να πω, ε, όπω αυτό που είδαμε πάνω στο, ο, στο κρεβάτι ουσιαστικά, που έχουν κοιλίδε αίματο. Φαντάζεστε ότι ένα άνθρωπο, ο οποίο πάει να πλύνει τα χέρια του, δεν μπορεί να στάζει συνεχώ και μάλιστα να στάζει σε ένα ολόκληρο σπίτι, ε, γιατί δεν έχουμε και, ε, αν θέλετε, μία διαδικασία έτσι. Ιδιαίτερη αιμορραγία, α πούμε, με νήσων και τέμνων όργανο, με ένα μαχαίρι ή με οτιδήποτε άλλο όργανο. Άρα εκεί πολύ πιθανά να είναι η κοπέλα να έχει μεταφερθεί, να είναι αυτή η θεωρία έτσι, περισσότερο ισχυρή. Δηλαδή, να προσπαθεί η κοπέλα, να ξεφύγει δηλαδή, ή να τρέχει από δωμάτιο σε δωμάτιο. Ακριβώ. Είτε, είτε να ξεφυγει δηλαδη από δωμάτιο σε δωμάτιο, είτε αν θέλετε να βρει και, και τελευταίο καταφύγιο. Σε εκείνο το δωμάτιο, γιατί βλέπω ότι Φεχνάμε είναι λίγο πιο απομονωμένο. Ότι η, η, αυτό που λέμε οι διάστεκτες ε, κοιλίδε είναι και ψηλά, είναι στο πάνω δηλαδή από το ύψο και τη κοπέλα αλλά και των ε, δραστών, είναι στο ταβάνι. Αλλά εγώ ήθελα να σα ρωτήσω εξή: Αυτό το σύνολο των φωτογραφιών, όπως το έχουμε, και αν κάνετε μια απεικόνιση χώρου στο. Στην Προσπαθήσαμε βέβαια του... να το κάνουμε στα γραφικά ναι. μα, αλλά ήταν αδύνατο γιατί υπήρχε και ένα χώρο που ήταν λίγο έξω από αυτό και δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί σωστά Γιώργο Θα και το αυτό κρίνατε, και δεν το θα το χαρακτηρίζατε ω ψυχό. Πώ το είπε, πώ να το χαρακτηρίσει, ψυχό. ψυχό. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία. Είναι να, δύσκολο. Κοντά το λέμε εμεί mm. αυτό. Αυτό Αυτό είναι το κρεβάτι, λοιπόν. Φυσκύρια. Και πάνω εκεί, στο σοβατεπί ναι. έχουν βρεθεί και στο τοίχο και στο ταβάνι κάποιε κοιλίδε. Ναι. Όπω λέει και ο Γιώργο, θα περιμένουμε το πρώτο Γιατί δεν είναι σε, είναι σε σκεπή. Αν είναι σε σκεπή, είναι στο σοφά αυτό είναι το κομμάτι. Δώμα, Αν δεν είναι αυτό. Είναι πιθανό να είναι ναι, Και είναι μέσα σε, σε χώρο, είναι οντά. Ναι. Κοιμούνται και κανονικά. Επίση, να διευκρινίσουμε ότι κάποιε κοιλίδε αίματο θα μπορούσαν να ήταν ακόμα και κατά τη στιγμή τη πλήξη. Δηλαδή, κάποια που είναι πλησίον ας πούμε, του, του σημείου πλήξη, δηλαδή εκεί που το σίδερο, από ό,τι φανταζόμαστε, ήταν και το, το, το ε, όργανο εκείνο το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε ε, την αιμορραγία και έκανε την πρώτη πλήξη και την πρώτη αιμορραγία στην κοπέλα. Ε, ουσιαστικά εκεί όλε οι κοιλίδε που θα βρεθούν θα μπορεί να είναι και από τη στιγμή τη πλήξη και μόνο. Όμω, ε, για παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε χαρακτηριστικά. Έτσι στο κρεβάτι, έτσι το οποίο είναι αρκετά απομακρυσμένα, φαντάζομαι, από το χώρο που έχει γίνει η όλη διαδικασία με το σίδερο, γιατί δεν φαίνεται εκεί κοντά κάποιο σίδερο. Ε, κατά πάσα πιθανότητα είναι μεταφορά ε, είτε οικειοθελή, δηλαδή η ίδια η κοπέλα ουσιαστικά να μεταφέρθηκε εκεί στην προσπάθειά της να αποφύγει ο φυσικό για Αποφύγατε στο ερώτημα, ναι. να πάρετε θέση. Για... Κοιτάξτε, αποφεύγω να σα πω την αλήθεια για το εξή λόγο και θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Εδώ τώρα βλέπουμε κάποιε φωτογραφίε. Ε, μην ξεχνάμε, όμως, ότι έχουν αλλοιωθεί ε, οι, οι κυλίδες αίματος. Ε, δηλαδή, κρατάω ένα ερωτηματικό ε, για το πώς θα ήταν ο χώρος ε, πριν τον καθαρισμό. Mm. Πολύ φοβάμαι ότι μία θεωρία όπως αυτή που σωστά αναπτύσσεται θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί πλήρως αν είχαμε την πραγματική εικόνα του, της σκηνής του εγκλήματος mm. και όχι αυτή την αλλοιωμένη εικόνα, όπως ξαναλέω, η οποία, όπω όπως αντιλαμβάνεστε, έχει τους περιορισμούς για μας τους επιστήμονες, σημαντικούς περιορισμούς, καθότι δεν γνωρίζουμε, τελικά αν μιλάμε για μια κοιλίδα αίματος, μια λίμνη αίματος σε κάποια σημεία που σκουπίστηκε, μια, ένα αποτύπωμα, ας πούμε, της κοπέλας, ένα αποτύπωμα με αίμα κάποιο άλλο, όλα αυτά θα δύο μπορούσαν πράγματα, να διερευνηθούν λοιπόν. σε άλλες δύο σύνθετες. Πράγματα. Ο χώρο παρουσίαζε αυτή την εικόνα και μορφή αφότου είχε καθαριστεί. Καθαριστεί και είχαν πεταχτεί. Ναι. Και δεύτερο, τα ευρήματα. Ότι τρει μέρε μετά τη δολοφονία έχουμε το βιασμό τη κοπέλα τη 19. Και έρχεσαι τώρα να πούμε το εξή, ότι επειδή για το ειδικό σχολείο έχει γίνει πολλή λόγο, ε, έφερε στο φω τη δημοσιότητα η Τασούλα η Παπα-Νικολάου, η δημοσιογράφο του Στάρ, ένα ντοκουμέντο ότι φαίνεται πω συγκεκριμένο από του τρει εμπλεκόμενου πήγαινε εκεί και τραγουδούσε. Ε, έτσι έδειχνε τις τραγουδιστικές του ικανότητες Να το δούμε λοιπόν το βίντεο του Δελτίου μας Εδώ τον βλέπουμε και αμέσως μετά ε, ωραία επειδή είχα πει για να γίνει ένα ολοκληρωμένο βίντεο μπορούμε να τον ακούσουμε πως τραγουδάει αμέριμνος μάλιστα εδώ λοιπόν είναι τραγουδάει αμέριμνος κάθεται εκεί στο παγκάκι του ειδικού σχολείου ε, και δεν ενοχλεί κανέναν φαίνεται αυτό τα Σούλα Παπα Νικολάου λοιπόν ε, έχει αυτό το βίντεο ε, και νομίζω πως είναι ο Ρωμά. Έτσι είναι μάλιστα. ο Ρωμά γιατί ο αδερφό του φοιτούσε στο σχολείο, στο ειδικό σχολείο. Και πηγαίνω, ερχόταν και αυτό συνέχεια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι. Ε, θα μπορούσαμε βέβαια να τον ακούσουμε και όλα να τραγουδά, αν το βρούμε. Πάμε τώρα στο κομμάτι. Ε, αυτό που συζητήσαμε, Ρούλα μου, και αφορά mm. στο μνημόσυνο που έγινε του Βαγγέλη Γιακουμάκη αμέσω μετά. Ε, το εφετείο ε, πάνω στα... Μετά την αναβολή μετά ναι, την ναι, αναβολή. Ναι. Αναβολή ναι. της δίκης πήρε, αλλά ήταν για το mm. εφετείο. Mm -hmm. ε, πάνω στα Γιάννενα. Ακριβώς, Ζήνα μου, την Παρασκευή ενώ οι γονείς έφτασαν στα Γιάννενα περίμεναν ότι θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης με τους εννέα κατηγορούμενους που θα κάθονταν στο εδόλιο και που κατηγορούνται για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Βαγγέλης Γιακουμάκης από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Αμέσως μετά λοιπόν οι γονείς αφού κάθισαν και έφαγαν σε ένα τραπέζι γιατί πάντοτε το πράττουν αυτό σε ένα τραπέζι για τον Βαγγέλη τους, ε, πήραν τα βήματά τους και προσπάθησαν να πάνε στο σημείο που εκεί βρέθηκε η σωρός του Βαγγέλη ε, αρκετές μέρες μετά την εξαφάνισή του το Μάρτιο ε, ήταν η στιγμή που ειλικρινά σας μιλάω όταν μιλήσαμε και με τη μητέρα και με τον πατέρα ο πατέρας μου έλεγε εγώ δεν θέλω να πηγαίνω η μαμά του όμως θέλει Έφτασαν εκεί. Βλέπουμε εδώ τον πατέρα του Βαγγέλη να προσπα... ανάψει το κεράκι στο σημείο που βρέθηκε η σωρός του γιού του. Είναι και η μητέρα εκεί. Είναι λίγο πριν φτάσει ο πατέρα Βασίλειος, ο ιερέα για να ψάλει το τρισάγιο. Ήταν πολύ ιδιαίτερε ε, οι στιγμέ, ε, πραγματικά. Και συνομιλώντα έτσι και με τον πατέρα μου, έλεγε νωρίτερα: Πολλοί αναρωτιούνται, Ρούλα, γιατί είμαι με τα μακριά μαλλιά, με τα γένια, γιατί περπατάω συνεχά ω σκιφτό. μου λέει και είμαι σκιφτό γιατί πονάω. Δεν ντρέπομαι για το παιδί μου. Έχω πόνο στην ψυχή μου, πόνο στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου. Θέλει να μάθει την αλήθεια για το τι συνέβη στο παιδί του. Εδώ λοιπόν είναι οι εικόνε από το σημείο που βλέπετε, θα δείτε τη μητέρα εδώ να κυρία φυλάει, Μαρία. την κυρία Μαρία να φυλάει τη φωτογραφία του Βαγγέλη, να την χαϊδεύει. Η πιο συγκλονιστική στιγμή όμω, Ζήνα μου, ήταν όταν αυτό ο πατέρα, αφού άναψε αυτό το κερί θα τον δείτε τώρα, κατευθύνεται προ τον γωνιακό πάσαλο που υπάρχει εκεί που έχει περιφραχθεί ο χώρο. Είναι ακριβώ εδώ. Ακριβώ έξω από εκείνο το σημείο βρέθηκε η σωρό του Βαγγέλη. Κρατάει τον πάσαλο και βλέπετε το πώ αισθάνεται μέσα από τι κινήσει που κάνει με τα δάχτυλα του χεριού του. Προσπαθούσε να συγκρατηθεί. Να συγκρατηθεί για αρκετή ώρα. Θέλω να σα πω ότι αμέσω λίγο μετά. Ε, Σεβόμενοι βέβαια τις ιδιαίτερες στιγμές, σταματήσαμε την καταγραφή της κάμερας, και η φωνή, η κραυγή που έβγαλε αυτός ο πατέρας ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά. Ο κύριος Το... που είναι μαζί τους... Είναι οικογενειακός φίλος, είναι ο άνθρωπος που στηρίζει πάρα πολύ την οικογένεια, ο κύριος Πέτρος, είναι κάθε φορά δίπλα τους, ταξιδεύει από την Κρήτη μαζί τους. Δύο ανθρώπους έχει δίπλα του ο κύριος Αντρέας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχει τον κύριο Πέτρο και τον ανιψιό του τον Γιάννη. Είναι δύο άνθρωποι που σε κάθε δίκη, κάθε φορά που πηγαίνουν στα Γιάννενα τους συνοδεύουν εδώ είναι που αμέσω μετά ακούγεται την κραυγή. Το βαγγέλη μου που ξέσκησε ειλικρινά το, την ατμόσφαιρα εκεί η Ζήνα. Και λίγο νωρίτερα, ενώ είχαμε καθίσει σε εκείνο το τραπέζι και συζητούσαμε και μου είπε πάρα πολλά ο κύριο Αντρέα. Έβγαλε ένα χαρτί που είχε διπλωμένο στην τσέπη εδώ μέσα από το σακάκι του πάνω στο χώρο τη καρδιά. Ένα χιλιοτσαλακωμένο χαρτί. Το ρώτησα λοιπόν και του λέω: Τι είναι αυτό, κύριε Αντρέα, το χαρτί που κρατάτε. Μου λέει: Αυτή τη μέρα περιμένω. Και είναι ένα χαρτί, ένα έγγραφο που θα δείξουμε τώρα. Είναι η κλίση που έλαβε ο. Το βλέπετε το τσαλάκωμα, είναι ακριβώς όπω ο ίδιο το έχει τσαλακώσει. Είναι η κλίση που έλαβε ο ίδιο για να καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ο πατέρα Μετά... του Βαγγέλη. Ο κύριο Αντρέα Γιακουμάκη, ο πατέρα του Βαγγέλη. Και ο λόγο που τον εγκαλούν, εγκαλείται από τον πρώην διευθυντή τη γαλακτοκομική σχολή να καθίσει στο εδόλιο, γιατί όταν, είχε γίνει η διεξαγω... όταν έγινε η διεξαγωγή της δίκης για τον πρώην διευθυντή της γαλακτοκομικής για παραμέληση, για παράβαση καθήκοντος, την οποία πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια με τριετή αναστολή και στη συνέχεια στο εφετία σε έξι μήνες με τριετή αναστολή, ε, Φεύγοντα από το δικαστήριο, πέρασε ο διευθυντή τη πρώην γαλακτοκομική σχολή από το ξενοδοχείο που, είχε, που έμενε η οικογένεια. που έμενε ο πατέρα, η μητέρα, τα, οι αδελφοί και τα υπόλοιπα μέλη που είχαν ακολουθήσει πέρασε... Το γενικά. Πέρασε από τον πεζόδρομο μπροστά Άλυτα. από το, από το, το ξενοδοχείο. Από το, από το χώρο λοιπόν που ήταν η οικογένεια. Η οικογένεια, όπω μα είχε δηλώσει και τότε ο θείο του Βαγγέλη, ο κ. Βιδιαδάκη, ε, είδε ότι ο. Έτσι το εξέλαβαν τουλάχιστον ότι ο πρώην διευθυντή τη Γαλακτοκομική με ένα ηρωνικό χαμόγελο πέρασε από μπροστά του. Ήταν η στιγμή λοιπόν που υπήρξε μια διένεξη ανάμεσα στον πατέρα του Βαγγέλη και στον πρώην διευθυντή τη Γαλακτοκομική. Θα σα αναφέρω τι ακριβώ γράφεται σε αυτό το, το, το κλητήριο θέσπισμα που έλαβε στα χέρια του ο πατέρα. Λέει: Κατηγορείται ω υπέτειο το ότι στα Ιωάννη επί τη οδού Μελανίδη. Στι 8 Δεκάτου του 2017 και ώρα 3.30 και είναι η διεύθυνση του ξενοδοχείου αυτή που σα αναφέρω. Από πρόθεση τέλεσε τι κάτωθι αξιόπινε πράξει. Ποιε είναι οι πράξει, Στον ανωτέρο τόπο και χρόνο, από πρόθεση προσέβαλε την τιμή άλλου με λόγο και ειδικότερα απευθυνόμενο προ τον εγκαλούντα, του είπε τι εξή φράσει. Δεν ντρέπεσαι παλιωτόμαρο, το μάρι τη κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο προσέβαλε την τιμή και την υπόληψή του. Επίση, στον ίδιο τόπο και χρόνο, από πρόθεση προξένησε σε άλλον σωματική βλάβη τη υγεία του και ειδικότερα επιτέθηκε στον ανωτέρο εγκαλούντα και τον χτύπησε με τα χέρια του στην πλάτη και στον ώμο, προξενώντα του εντελώ. Ελαφρά σωματική βλάβη. Πότε είναι αυτό το δικαστήριο. Αυτό το δικαστήριο είναι μέσα στο Μάρτιο Ζήνα και Φαντάζομαι μάλιστα. θα γίνει αυτό. Θα γίνει, θα σα πω Γιατί, γιατί τα πλάνα που είδαμε στην αρχή, που είδαμε μόνο του τον πατέρα με τη μητέρα, ήταν η στιγμή που αφού είχε τελειώσει Γιατί το έπεσε αυτό. Η δίκη. το φαντάζομαι θα γίνει αυτό. Ε, γιατί νομίζω θα Όλα πάει ο, ο κύριο Μαρία. Ναι. Πάντα πηγαίνει στα δικαστήρια. Θα σα εξηγήσω ότι τι συνέβη. Ναι. Εκείνη την ημέρα την Παρασκευή, και ενώ οι κατηγορούμενοι δεν είχαν έρθει στο δικαστήριο, στη συνέχεια. Καλά είδαμε μετά από ώρα τον πατέρα και τη μητέρα να επιστρέφουν στο χώρο του δικαστικού μεγάλου. Εδώ του βλέπουμε. Είναι πολύ αργά το μεσημέρι. Ρωτήσαμε λοιπόν για ποιο λόγο επιστρέφουν στο δικαστικό μέγαρο. Του είχε καλέσει ο εισαγγελέα προκειμένου να ζητήσει από τον κύριο Αντρέα ε, να τα βρουν με τον πρώην διευθυντή τη Γαλακτοκομική Σχολή και να μην γίνει αυτή η δίκη. Ο πατέρα λοιπόν είπε: Όχι, εγώ θα καθίσω στο εδόλιο του κατηγορουμένου σε λίγε ημέρε. Θέλω να δω γιατί για αυτέ τι φράσει που είπα μέσα στον πόνο μου κάθομαι στο εδόλιο. Φράσει και μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά ο κύριο Εγώ επειδή αγαπώ τα ζώα, αγαπώ και τα τομάρια για το τομάρι για μένα είναι φράση Ταξίδευ που λέει, άλλη. Και θα πέρα, το από, πέρα από αυτό, Ζήνα, είναι και η, 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 μία περίπτωση στην οποία ο πατέρας θα μπορέσει να μιλήσει, γιατί θα απολογηθεί. Μην ξεχνάμε ότι ως πολιτική αγωγή δεν μπορεί να παρασταθεί στα δικαστήρια τα υπόλοιπα. Ε, θα Εδώ θα όμως, ως κατηγορούμενος, μάρτυρας, όμως ως κατηγορούμενος ε, μπορεί να, να πει κάποια πράγματα που θέλει για το παιδί του. Και φαντάζομαι θα κινηθεί στην ίδια διαδικασία την οποία διατύπωσε πριν με υπονοούμενο. Ότι θέμα είναι γιο... Εγώ ήρθα εδώ να καταθέσω για αυτά τα οποία. Α, αλλά δεν δώσατε ποτέ την ευκαιρία και το δικαίωμα πρώτα στο Βαγγέλη να πει αυτό αυτά τα οποία ήθελε Α, και αγρός. περνούσε. Και αφετέρου αυτού οι οποίοι το έχουν κατά την άποψή του τον έχουν οδηγήσει εκεί, δεν του δίνετε την ευκαιρία να απολογηθούν. Ε δύσκολες στιγμές Πάντω, uh, πραγματικά όχι, δεν όλα τα παίρνω επίπεδα. καμία θέση. Όχι, όχι ο καθένα είναι Είναι συνέστημα. Είναι να κάνει ότι ε, είμαι πολύ σίγουρη ότι ο κύριο Ανδρέα θα βρίσκεται εκεί. Όπως θα, πηγαίνει, θα, κάθε είναι, φορά, βεβαίως, θα είναι, βεβαίω. Ε, και θα είναι παρόν, ακόμη και αν mm. σε αυτή την περίπτωση είναι κατηγορούμενο και γι' αυτό το είπα, φαντάζομαι αυτό το δικαστήριο mm. πώ θα γίνει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσει. Σα είπα πριν για ήχο γιατί ε, ο συγκεκριμένο άνθρωπο Ρωμά πήγαινε και τραγουδούσε μέρημνο εκεί. Ε, και προσπαθούσε, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο να τον ακούσουν, να προσελκύσει τον το νέο κόσμο σε ένα μπαγκάκι. Ε, μιλούσε δυνατά. Να πάμε έτσι οι διαφημίσεις και επαναρχόμαστε με πολλά στοιχεία και με αυτά α, της γρήπης παρακαλώ γιατί ζήτησα από την Κατερίνα Παπακοστοπούλου να μας δώσει όλα τα στοιχεία έλλειψη στα φαρμακεία από πάρα πολλά είδη α, και νομίζω πως μπαίνει η χώρα σε συναγερμό διαφημίσεις και επαναρχόμαστε μουσικά. Να πάμε διαφημίσεις μουσικά να ακούσουμε και εμείς. Δεν σκέπασα <Συγλώνα> να φύγω <Συγλώνα> σαν το βλέφτη έτριτσα. <Συγλώνα> Έχουμε πολλά να πούμε και να συζητήσουμε σε αυτό το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής, αλλά έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία γυναίκα. Μια γυναίκα σύμβολο, τιμήθηκε, διακρίθηκε. Ε, Νίκη Γουλανδρή έφυγε πλήρης ημερών, στα 94 της χρόνια, αφήνοντας πίσω ένα τεράστιο έργο. Αύριο στις 12, στην κηφισιά θα είναι η κηδεία της. Εμείς έτσι ετοιμάσαμε κάτι μικρό για αυτή τη σπουδαία γυναίκα. Μικρό για την τόσο σπουδαία γυναίκα, για να τα λέμε σωστά. Παρακαλώ. σε ηλικία 94 ετών η Νίκη Γουλανδρή. Η Ελληνίδα Ευεργέτιδα και επιτυχημένη βοτανική ζωγράφος η οποία μαζί με το σύζυγό τη Άγγελο Γουλανδρή ίδρυσαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Η Νίκη Γουλανδρή ήταν μια προσωπικότητα με διεθνή φήμη, η οποία αναγνωρίστηκε το 1991, καθώς ανακηρύχθηκε γυναίκα τη Ευρώπη, ενώ ήταν γνωστή για του αγώνε τη για την προστασία του περιβάλλοντο. Βοήθησε στην εικονογράφηση αρκετών βοτανολογικών βιβλίων. Ήταν αντιπρόεδρο του Μουσείου Φυσική Ιστορία Γουλανδρή και του Μουσείου Κυκλαδική Τέχνη Γουλανδρή. Στο παρελθόν, διετέλεσε Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γενική Γραμματέα Υγεία, επίτιμη αντιπρόεδρο τη Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και μέλο τη Διεθνού Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Εξέλιξη τη UNESCO. Επίση, υπήρξε επίτιμη διδάκτορ φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο τη Ουψάλα στη Σουηδία. Συγκινημένη από το θάνατο της Νίκης Γουλανδρή, η Μιμή Ντενίση, με ένα κείμενο στο facebook, αλλά και με μια φωτογραφία της από το γάμο της με το Γιάννη Φέρτη, όπου η Νίκη Γουλανδρή ήταν κουμπάρα της, γράφει χαρακτηριστικά. Η Νίκη μας, η Νίκη Γουλανδρή έφυγε σήμερα. Πήγε να συναντήσει τον αγαπημένο της Άγγελο και την αδελφή της τη Μαριάννα, με τον υπέροχο άντρα της το Ζαν. Έφυγαν όλοι και μ' άφησαν μου, έλεγε. Και εκείνη άφησε τεράστιο έργο και περιουσία στο ελληνικό κράτο. Σαν του παλιού αεργέτε του τόπου, μα δούλευε πάντα για το καλό αυτού του τόπου. Μια μεγάλη προσωπικότητα, ταπεινή και σεμνή, όπω όλοι οι μεγάλοι. Με ήξερε από κοριτσάκι, κουμπάρα με τον άντρα τη Άγγελο, που υπήρξε επίση τεράστια προσωπικότητα στο γάμο μου με το Φέρτη. Ήταν πάντα για μένα φίλη, μέντορα, συγγενή, αλλά κυρίω έμπνευση. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου Νίκη. Η Ελλάδα πρέπει πάντα να τιμά το έργο σου. Η κηδεία της Νίκης Γουλανδρή θα γίνει την Τρίτη το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς. Ε, Σπύρο μου, έχουμε όμως ωραίες διακρίσεις για το Λάνθιμο τελικά. Έξω πάμε καλά, Ζήνα. Αυτό φαίνεται και από την πορεία της ταινία του Γιώργου Λάνθιμου και του ίδιου βέβαια, ο οποίος στα βρετανικά Όσκαρ, να τα πούμε έτσι τα βραβεία Αμπάφτα, κέρδισε 7 βραβεία η ταινία του. Ε, Πάντω έχουν σχέση τα Όσκαρ με Υπότιτως τα ότι Βρετανικά, πάνε κάπω κοντά. Αυτό ότι είναι προάγγελο είναι έτσι, έτσι, ότι έτσι, πα έτσι με άλλο αέρα εγώ. στα Όσκαρ μετά. Πα λίγο με αέρα, έχω πάρει Βρετανία. Θα πάρω πάρει, και Έχω Αμερική. πάρει τα Βρετανικά <laughs> βραβεία. Είναι πολύ σημαντικά και αυτά. Έχουν κύρο, έχουν πρεστή. Και κακά τα ψέματα και τα 7 βραβεία για έναν Έλληνα ο οποίο ε, ξεκίνησε δεν από τα χαμηλά και χωρί ουσιαστικά να έχει πολύ μεγάλη βοήθεια από εδώ και ζει στο Λονδίνο από το 2011 και τα έχει καταφέρει όπως τα έχει καταφέρει είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Άλλος ένας θάνατος ήταν στη Ρόδο. Ε, μιλήσαμε με τον αδελφό του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, αλλά και με τον διοικητή του νοσοκομείου. Να δούμε τι μα λένε ακριβώ. Δηλαδή, ήταν μόνο η γρήπη ή ήταν και κάτι άλλο από πίσω. Και μετά να συνδεθούμε με την Κατερίνα Παπακοσταπούλου να μα δώσει όλη την αλήθεια γύρω από τον ιό τη γρήπη, γιατί τα κρούσματα είναι πια πάρα πολλά. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ από τη Ρόδο και τι μα λέει ο αδελφό του, αλλά και ο διοικητή του νοσοκομείου. Και μετά να πάμε στην Κατερίνα Παπακοσταπούλου. Παρακαλώ. Την τελευταία του πνοή άφησε το Σάββατο ένα 33χρονο στη Ρόδο, πιθανότατα από γρήπη. Ο 33χρονο, όπω αναφέρουν τα τοπικά μέσα, είχε υψηλό πυρετό, επειδή ημερό και ρίγη. Οι συγγενεί του ανησύχησαν από τη γενικότερη εικόνα που παρουσίαζε και αμέσω το μετέφεραν στο νοσοκομείο τη Ρόδου. Ο άτυχο 33χρονο, ωστόσο, δεν άντεξε και κατέληξε. Ο αδερφό σα ήταν πάρα πολύ νέο. Τι ακριβώ συνέβη. Ε, ακόμα δεν ακριβώ. Περιμένουμε Πόσε μέρε είχε πυρετό. Ε, δύο μέρε. Είχε υψηλό πυρετό. Ε, είχε 40. Τι άλλα συμπτώματα είχε. Τίποτα, μόνο αυτό είχε. Μετά και... τον έπιασε μόνο στο στήθο και πήγε στο γιατρό. Ήταν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Ε, δε, όχι, δεν ήταν. Μετά το, με το που πήγε στο νοσοκομείο, το βάλα κατευθείαν στην Ελλάδα. Σα είχαν πει γιατρό ότι είναι τόσο σοβαρή κατάστασή του. Όχι. Είχε κάνει το εμβόλιο και την γρήπη. όχι, <συσχελίδε> ο αδερφό ο... μου είχε. Μπορείτε να μου πείτε δύο λόγια για τον αδερφό σα. Παντρεμένο, είχε ένα παιχνίδι 4 χρονών. Από τι πρώτε εκτιμήσει, ο 33χρονο ενδέχεται να είχε προσβληθεί από τον ιό ΙΤΑ1Ν1 τη γρήπη και σε συνδυασμό με το εξασθενημένο ανοσοποιητικό του σύστημα του προκάλεσε επιπλοκέ που τον οδήγησαν στο θάνατο. Ήρθε Παρασκευή το μεσημέρι, στι 2 η ώρα έγινε η εισαγωγή και στι 2 η ώρα περίπου κατέληξε, δηλαδή 12 ώρε μετά. Ηταν σε βαριά κατάσταση. Άρα δεν είχε την Ιταλία έναν Ιένα. Δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση. Ήταν με συμπτώματα ε, γλυμοποίηση, συμπτώματα αυτά που έχει μια γρήπη να Ήωθη, α πούμε. Mm -hmm. Και ε, σε εμά ήρθε γιατί τον ε, έπιασε πέραν όλων αυτών. Βλέπει και πόνο στο στήθο. Ήταν ναι, είχε αυτοάνωσο νόσο ε, ε, και άλλε παθήσει για τι οποίε έπαιρνε βιολογικού παράγοντε και κορτιζόνο και κορτιζόνη. Αυτά τον καθιστούν ε, σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Και δεν είχε εμβολιαστεί. Και δεν είχε εμβολιαστεί. Έτσι μιλάμε για ομάδες υψηλού κινδύνου και ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους. Τώρα το τι θα αποδειχθεί στην πορεία πάντως ε, είχε και άλλο νόσημα παράλληλα που έτρεχε στην ζωή του. Η Κατερίνα Παπακοστοπούλη λοιπόν ε, που θα μας πει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Στάρ στις 3 η ώρα έχει να μας δώσει όλα τα στοιχεία καθώς είναι ο άνθρωπος που τουλάχιστον το κομμάτι της ιατρικής το κατέχει καλύτερα από τον καθένα. Κατερινάκη μου γλυκό, ε, σε συναγερμό ουσιαστικά, αλέρτημαστε όλοι γύρω από τη γρήπη. Παιδιά πολλά με πυρετό 40, 39,5 που δεν πέφτει, μητέρε που ανησυχούν, γονεί ε, και ομάδε υψηλού κινδύνου. Ποια είναι τα νέα στοιχεία. Γενικά, δεν θα πρέπει να είμαστε σε πανικό, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Οι φίλοι και οι φίλε που μα βλέπουν και ξέρουν ότι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, δηλαδή έχουν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, αναπνευστικό, έχουν διαβήτη, έχουν άσθμα, είναι παχύσαρκοι, έχουν κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα, γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ήδη από το μήνα Οκτώβρη και Νοέμβρη. Ξέρετε πολύ καλά ότι το εμβόλιο θέλει γύρω στι 20 μέρε για να μπορέσει να λειτουργήσει στον οργανισμό μα. Και σαφώ η εντολέ του κελπνό είναι εμβολιαστείτε ακόμη και τώρα, αλλά αν κάποιο εμβολιαζό χρειαστεί τώρα 11 του μήνα, συν 20, θα είναι στην ουσία καλυμμένο για το Μάρτιο που σαφώ θα έχουμε και τότε έξαρση. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί τώρα υπάρχει έξαρση γρήπη παντού και δεν πρέπει κάποιο που κάνει το εμβόλιο ούτε να είναι άρρωστο, αλλά ούτε και να αρρωστήσει για τουλάχιστον ένα 15 μέχρι να κάνει αντισώματα. Δεν ξέρω ο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, επειδή ακόμα ερευνάται αν ο θανατό του οφείλεται. Αυτό είπε και ο διοικητή του νοσοκομείου. Έτρεχε Έτσι, και ένα αυτοάνωσο στον οργανισμό του παράλληλα. Αυτοάνωσο νόσημα. Αυτό. Ε, και δεν ήταν εμβολιασμένο. Ε, η έκκληση που γίνεται κάθε χρόνο είναι για εμβολιασμό. Και βλέπετε τώρα ότι υπάρχει μια αυξημένη αγωνία στου πολίτε που σφεύδουν να βρουν το αντιγρυπικό και δεν το βρίσκουν. Είναι λογικό. Οι παραγγελίε κάθε χρόνο για τα εμβόλια γίνονται το Μάρτι βάσει τη ζήτηση τη προηγούμενη χρονιά. Γύρω στα 2.200 εμβόλια, το 1,5 είχε γίνει ήδη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι όντως σε πολλά φαρμακεία μπορεί να υπάρχει έλλειψη, γιατί ο κάθε φαρμακοποιός παραγγέλνει βάσει του τι είδε ότι πουλήθηκε πέρυσι. Πάντως, Κατερινάκη Έχει... μου, δεν είναι μόνο το εμβόλιο, της, το, το εμβόλιο της γρήπης που είναι σε έλλειψη, είναι και διάφορα, ε, αν θέλεις, έτσι που δίνουμε στα παιδιά αναλγητικά. Ναι. Λείπουν και αυτά, δηλαδή η αρχισυντάκτρια της εκπομπής που έχει το παιδάκι της άρρωστο πήγε σε τέσσερα φαρμακεία προκειμένου να βρει ένα συγκεκριμένο αναλυτικό που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά όταν έχουν πειρετό. Ναι. Οπότε βλέπετε ένα ότι υπάρχει έλλειψη ζήτημα. γενικότερα. Τώρα προφανώς υπάρχει και μια υπερκατανάλωση λόγω των ημερών είναι ένα μεγάλο ζήτημα τώρα, το οποίο δεν θα το αναλύσουμε όσον αφορά το πώ παραγγέλνονται τα φάρμακα από τι φαρμακαποθήκε και πώ έρχονται, πώ έρχονται από τι εταιρείε. Πολύ συχνά παρατηρούνται λήψει και σε φάρμακα και σε εμβόλια. Αυτό αφορά μια διεθνή πρακτική γύρω από το χώρο του φαρμάκου. Ε, λίγο υπομονή χρειάζεται από του γονεί. Υπάρχουν τώρα 50.000 εμβόλια που από το Υπουργείο Υγεία έχουν παραγγελθεί και είναι να έρθουν. Μίλησα και με τον Κωνσταντίνο Λουράντο και με τον κύριο Θεοδωσιάδη, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθήνα και τον πρόεδρο του Πανελληνίου. 25 5.000 εμβόλια περιμένουν την Παρασκευή που μας έρχεται. Άλυση. Έχουμε την αίσθηση ότι θα δοθούν και στα νοσοκομεία για όσους θα εμβολιαστούν εκεί στα κέντρα υγείας, δηλαδή στην πρωτοβάθμια, αλλά και στα φαρμακεία. Υπάρχουν φαρμακεία που έχουν και 20 άτομα που περιμένουν λίστα αναμονής, αλλά σας είπα ότι στην παρούσα φάση καλό θα είναι... Να αποφεύγονται οι κλειστοί χώροι, τα παιδιά να μην πηγαίνουν σχολείο, γιατί η φετινή γρήπη κολλάει ακόμη και 10 μέρε μετά, εφόσον το παιδί γίνει καλά. Κολλάει ακόμη και αν δεν βήξει κάποιο πάνω ή αν δεν Άρα δε δε είναι στο... άλλο θέλεχο, Κατερίνα, φέτο. Είναι πιο Όχι, επιθετικό. Είναι το, ίδιο. Ένα. Είναι, είναι το ΙΤΑ 1, 1 1 που δεν ήταν το περσινό, το ΙΤΑ 3 2 που ήταν πιο ήπιο. Είναι το ΙΤΑ 1, 1 1 που ήταν η πανδημία του 9 -10, το 10 και το 15. Απλά τα στελέχη τη γρήπη, τα οποία το τετραδύναμο τα έχει στο εμβόλιο μέσα, έχουν την τάση να μεταλλάσσονται. Και αυτό λόγω τη κατάχρηση των αντιβιωτικών που όλοι κάνουμε. Οπότε ισχυροποιούμε και τα μικρόβια και μετά δεν τα πιάνουν τα φάρμακα. Όμω στην περίπτωση τη γρήπη, δίνουμε αντιοικά. Σπέβδουν οι γονεί από μόνοι του, ανοίγουν τα ντουλάπια και όποια αντιβίωση δουν μπροστά του, τη δίνουν στο παιδί. Λάθο. Η γρήπη δεν καταπολεμάται με το αντιβιωτικό, γιατί είναι ιό. Θέλει αντιοικό. Το αν θα χρειαστεί παράλληλα και αντιβιωτικό θα το πει ο γιατρό με την κλινική εξέταση 1 και με την εξέταση αίματο 2 που θα κάνουμε από τον τύπο των λευκών και τη γνωστή εξέταση ΣΑΡΠΕ που δείχνει τη φλεγμονή στον οργανισμό μα. Μετά, επειδή οι περισσότεροι παραπονιούνται για έντονο πόνο στο στήθο και βήχα, αυτή η γρήπη κάνει φοβερό βήχα. Βήχα που δεν περνάει ακόμη και μετά. Επομένω, δεν κάνουμε του γιατρού από μόνοι μα, μιλάμε με του παιδιάτρου μα και του παθολόγου μα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Συνέχεια Ευχαριστώ. και όλα τα στοιχεία στο Δελτίο Ειδήσεων των Τρεις, που σήμερα θα εκφωνήσεις εσύ και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου. Πάμε τώρα στο πρώτο πολυατρίο που έγινε, γιατί λέμε καμιά φορά να το χαμόγελο του παιδιού, πώ βοηθάτε, τι γίνεται και πώ τηλεφωνείτε στο 19, 8, 10 καθ' όλη τη διάρκεια του έτου. Έγινε λοιπόν το πρώτο πολυατρίο και παρουσία του Προέδρου τη Δημοκρατία εγκαινιάστηκε. Τι είναι αυτό το πολυατρίο, παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη, δεν έχουν ΤΕΒΕ, δεν έχουν Νίκα, δεν έχουν όλου αυτού του οργανισμού, πηγαίνουν εκεί με ραντεβού και καλούν σε συγκεκριμένου αριθμού. Γιατί ρώτησα, ήθελα να ξέρω τα πάντα, το 11, 40 και 10,56. Αυτή είναι οι δύο αριθμοί. 11040 και 10,56. Και κλείνουν ραντεβού. Εγκαινιάστηκε λοιπόν από τον πρόεδρο της Δημοκρατία, εκεί και ο Κώστας Γιαννόπουλος. Να λοιπόν που ένας φορέας ιδιωτικό, για το χαμόγελο του παιδιού πληρώνει όλους τους φόρους εγκαινιάζει πια και πολυατρίο να τα λέμε αυτά και τιμήθηκε και το Ίδρυμα Τζένι Καρέζη και ο Παπαποστόλου. Ε, αν τα λέω καλά, Παπαποστόλου είναι το όνομά του. Βεβαίω, χάρη στη γυναίκα, το κύριο Νίκο Παπαποστόλου ε, παραχώρησε στην ουσιαστική κάλυψη των αναγκών για την έναρξη τη δράση παιδιατρική κατοίκων νοσηλεία. Ευεργέτε, έτσι να τα λέμε, γιατί για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Στα 23,5 χρόνια δράση του, το χαμόγελο του παιδιού έχει στηρίξει σε θέματα υγεία 214.655 παιδιά. Καλημέρα, καλώς Πώς το λένε, Με το νέο πολυιατρίο, φιλοδοξεί να ενισχύσει πολλαπλά το κοινωνικό του έργο, δίνοντα έμφαση σε παιδιά που οι οικογένειέ του αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωση ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Έχουν όλα τα παιδιά δωρεάν υγεία. Κάποιο άλλο σημείο που χρειάζεται βοήθεια, κάποια εξειδικευμένη εξέταση που το νοσοκομείο ενδεχομένω να μην την έχει. Το Παστέρ που βρίσκεται εδώ κοντά μα μα δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο Προκόπη Παυλόπουλο, παρουσία του Υπουργού Υγεία και του αρμόδιου τομεάρχη τη Νέα Δημοκρατία, ζήτησε να επανεξεταστεί η φορολογική αντιμετώπιση που έχει το χαμόγελο του παιδιού. Δεν μπορεί να φορολογούμε με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να υπόκεινται σε φορολογικά βάρη οργανισμοί και δραστηριότητε οι οποίε έχουν κοινοφελή χαρακτήρα και μάλιστα καλύπτουν κενά του κράτου. Ήταν 75.000 το έμφυγε, ένα τεράστιο ποσό για μα. Το άλλο επίση είναι το τέλειο κυκλοφορία των 110 οχημάτων που καλύπτουν καθαρά τι ανάγκε. Το χαμόγελο του παιδιού βράβευσε φορεί που έχουν συνεισφέρει στο έργο του. Ανάμεσά του και τον Κωνσταντίνο Καζάκο, πρόεδρο του Ιδρύματο Τζένι Καρέζη, που παραχώρησε το χώρο. Ό,τι βοήθεια χρειαστεί το χαμόγελο από το ίδρυμα Τζένι Καρέζη, σαφώς θα την παρέχουμε. Να πω βέβαια για τον Κωνσταντίνο Καζάκο, γιατί τον είδα τώρα ότι ήταν και από του πρώτου που πήγαινε στα σπίτια του χαμόγελου του παιδιού με την Τάνια Τρίπη και βοηθούσαν και αγκάλισαν τα παιδιά και γινόντουσαν και γονεί για λίγο ε, για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή το δρυμα Τζένικα Ρέζι δεν είναι μόνο η βοήθειά του αυτό το συγκεκριμένο, αλλά ο Κωνσταντίνο προσωπικά ε, έχει βρεθεί πολλέ φορέ κοντά στο χαμόγελο του παιδιού και ξέρει ε, τι δράσει του χαμόγελου. Λοιπόν, 19, 8, 10 είναι ο μαγικό αριθμό, δεν χρειάζεται να σα το πω σήμερα, τον ξέρετε για πάντα. Όσοι θέλετε να διαθέτετε 10 ευρώ α πούμε το μήνα, ξέρετε. Καλείτε στο 19, 8, 10 και κάνετε ε, 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 τα παιδιά να χαμογελούν. Για να είμαστε καλά στον εαυτό μα, χρειάζεται. Γρήγορα, γρήγορα πε μου. Αυτοεκτίμηση θέλεις αυτογνωσία ή απαλλαγή από τοξικού ανθρώπου. Απαλλαγή από τοξικού ανθρώπου. Α, είσαι στο 72% εσύ. Εγώ θα πω αυτοεκτίμηση. Αυτοεκτίμηση, είσαι στο 13%. Εγώ θα πω απαλλαγή από τοξικού ανθρώπου. 72%. Το ίδιο. Απαλλαγή από τοξικού ανθρώπου. Απαλλαχτείτε λοιπόν από τους τοξικούς αν αυτό σας κάνει να είστε καλά με τον εαυτό σας. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή. Κύριε Λέον, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Ξυλουργίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ελπίζω να δικαιωθείτε και στην πορεία της εξέλιξης αυτής της υπόθεσης με τη Γαλήνη, καθώς φαίνεται ότι συνεχώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Συνεχίζουμε ούτε βήμα πίσω, κύριε Κουτσελίνη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαι πολύ σίγουρη, Αντώνη, γιατί ξέρω την προσπάθειά σου, ξέρω και πολλά περισσότερα από αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τώρα και ξέρω πως κάποια στιγμή θα βρεθεί άκρη. Αγαπημένοι μου, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάνω απ' όλα σήμερα θέλω να ευχαριστήσω του συνεργάτε μου. Γιατί έγραψα κάτι το Σαββατοκύριακο και το σκεφτόμουν πολύ καιρό για να το πω. Καμιά α, παρουσιάστρια τίποτα δεν πήγε καλά αν δίπλα τη δεν είχε ζωντανού, ενεργού συνεργάτε. Και εγώ σε αυτή την εκπομπή έχω πολύ, πολύ δυνατού συνεργάτε. Σε αυτού λοιπόν αφιερώνω τη σημερινή μου εκπομπή και κάθε εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.